Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Κωστής Στρατόπουλος παρέα εδώ με Γιάννη Χιλιτίδη. Είχαμε Αγγλία, είχαμε κύπελο, είχαμε ιστορίες όμορφες και αύριο έχουμε κύπελο, Σαββατοκύριακο πρωτάθλημα, μπήκαμε σε κανονικούς ρυθμούς. Θα έρθουν λίγο τα Χριστούγεννα να μας αλλάξουν λίγο τη φόρμα, να πούμε εκεί που πάρει να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, να φορμαριστούμε, να βρούμε λόγο εμείς ταχύτητα στη γλώσσα, να φορμαριστούμε εκεί με τις σημειώσεις μας, με τις ιστορίες μας, οι παίκτες, οι προπονητές, να έχουν μια ομοιογένεια οι ομάδες. Μπάμε, έρχονται τα βρωμοχριστούγεννα, για το ποδόσφαιρο βρωμοχριστούγεννα, να μας τραβήξουν πίσω, να πούμε, από πλευράς ποδοσφαίρου. Δεν πειράζει όμως, από Γενάρη, νομίζω Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτη, μέχρι το Βρωμοπάσχα, μέχρι το Πάσχα, που είναι και νωρίς τώρα, μου φαίνεται, δεν κάνω λάθος. Απρίλιο, αρχές, μέσα Απριλίου είναι. Μέσα Απριλίου, ναι. Θα γίνει και εκεί μια αυτή, πώς τη λένε, μια, έτσι, μια διακοπή, και μετά πάμε play-off, ιστορίες, τελική κυπέλου. Ευρώπες και τέτοια. Τελική κυπέλου, τώρα ποιος θα πάει τελικό, ποιος θα το πάρει, τώρα είναι ένας στόχος για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ναι. Λοιπόν, για το κύπελο. Έτσι δεν είναι. Για τον ΠΑΟΚ φυσικά είναι στόχος. Ναι. Ο πιο ρεαλιστικός. Ο πιο ρεαλιστικός. Ο άλλος ο ποιος είναι, να βγει στην πεντάδα, έτσι. Play-off. Και μετά να πας στην Ευρώπη. Και στην Ευρώπη μια αξιοπρεπή πορεία. Να πουλήσει κανένα παίκτη, να βγει ένα φραγκάκι. Και αυτό. Μάλιστα. Γιατρός Ηρακλειδέας. Εξαιρετική διαχείριση του παιχνιδιού από τον Γουχού. Με άψογο κοουτσάρισμα και κέρυες αλλαγές. Μεγάλο μάτς την Κυριακή. 5 ώρα. Μεταξύ του Άρη και των Τρικάλων. Ντέρμπι. Εδώ μιλάς. Βέβαια, μας ακούει ο γιατρός Ηρακλειδέας. Έχει δει Αγγλία. Εγώ είχα ένα επαγγελματικό γεύμα με τον Κόκκινο και τον φίλο μου τον Γιακουμίδη. Έχει χαιρετίσματα από τον Κόκκινο. Μου είπε να σου δώσω ένα φιλί στο Μάγουλο. Ναι, είναι εξαιρετικά διαχειτικός ο Γρηγόρης ο Κόκκινος. Και στο Άγιον Όρος έμαθε ωραία πράγματα. Να φυλάει στα μάγουλα τους άνδρες. Να διαβάζει την Αγία Γραφή και να είναι ένας άνθρωπος συνετός, κοτριθισμένος, ναι. Κλεωμένης, ο παδός του Άρη. Πρώτη φορά άρχισε στο Μετρόπολης Κλεωμένη. Ναι, πρώτη φορά. Πώς μας είδες, πώς βλέπεις εσύ κατά καλά, πολύ καλά. Ναι. Είδα και το Χιλιτίδη που είναι σαν βουνό, είναι ο Χιλιτίδης πραγματικά σαν βουνό. Ναι. Σαν το Everest είναι. Τον έχεις δει, το Μάστορα. Στο Μάστορα. Το φίλο, στο Μάστορα. Τον οπαδό. Ναι, εντάξει. Ανταλλάξατε μια κουβέντα, έτσι. Καλός ο Μάστορας. Τους ρεπόρτερ του Άρη τους είδες, τους άλλους. Ναι. Δεν τους έχω δει όλους όμως. Δεν τους έχω δει όλους. Δεν τους έχεις δει όλους. Ναι. Πρέπει να δω και τον Γιαλαμά, πρέπει να δω και τον άλλο με το Στράντζαλε. Καμία μας βρίζεται εσείς. Και το Ραγκάτσι ήθελα να δω. Το Ραγκάτσι γιατί ήθελες να το δεις. Το Ραγκάτσι. Το συμπαθείς δηλαδή. Έχει αίσθηση του χιούμορ ο Ραγκάτσι. Μεγάλη αίσθηση του χιούμορ. Να, δηλαδή δεν πας δηλαδή οπαδικά μόνο. Όχι, δεν ξέρω ο Ραγκάτσις, αλλά θέλω να πω ότι όταν κάποιος παρουσιάζει ένα παιχνίδι, ναι, είναι speaker. Speaker. Λοιπόν, θα πρέπει να είναι όσο μπορεί αντικειμενικός. Έλα, μπορεί να τραπεί. Παλιότερα που ήταν οι κορυφαίοι speaker, ο Διακογιάννης και αυτοί. Ναι. Πιο κοντά, εδώ. Είναι πρώτη φορά, εδώ, κοντά. Παλιότερα που ακούγαμε τους παλιούς σπίγκερ, έτσι, το Διακογιάννη και τους υπόλοιπους, ναι, τι κάνανε. Ήταν πάρα πολύ αντικειμενικοί όταν μετέδαινε ένα παιχνίδι. Εντάξει, ακόμα και αν έπαιζε η ομάδα τους. Κρατικοδίαιτη ήταν αυτή. Ναι. Δεν είχαν ιδιωτική δουλειά, δεν δουλέψαν στην ιδιωτική. Τώρα έτσι όπως γίνεται, γίνεται η περιγραφή, εμένα δεν μου αρέσει. Πρέπει να είναι πιο αντικειμενικό. Ούτε από τους Αριανούς δηλαδή. Δεν φωνάζει χαζό. Ο άλλο γκολ. Γιατί φωνάζει έτσι. Η αισθητική δεν σ' αρέσει. Βέβαια, τι φωνάζει. Γιάννη, εσένα σ' αρέσει αυτό. Συμφωνώ. Η περιγραφή πρέπει να είναι αντικειμενική. Ναι. Φώτης Αριανός, παδός του Άρη. Ετών. 18. Λύκειο. Ναι, δεύτερο έτος πανεπιστήμιο. Αλλά πότε προλάβεις, από τα 16. Τι από τα 16. 18 τελειώσαμε το Λύκειο και τώρα πάμε στα 18, στα 19. Ρε, κρύβεις χρόνια από τώρα. Πότε είσαι γεννημένος. Το 97. 19 χρονών είσαι. 20 θα γίνεις. 19, ναι, 19 στα 20. Κρύβεις χρονιά από τώρα. Πας σλαμάς, είσαι βουλιουκλάκι. Όχι, ποιος θα σλαμάς. Δηλαδή, πας 43, 48, 52 θα λες. Εντάξει, τίποτα. Τι να σε φάει ο Λύκος, να είναι και μαύρος. Είσαι Αριανός πρέπει να είσαι. Αριανός είμαι, ναι. Ναι, φίλος με τον Κλεωμένο. Αγαπάτε τον Άρη και τα λοιπά. Συνοπαδί. Βγάλατε γλώσσα λίγο. Γιάννη, να μιλήσω πρώτα με το. Βγάλαν γλώσσα αυτή. Βγάλαν γλώσσα τα παιδιά. Ναι. Και άμα έχουμε καμιά κλήρωση, πάω κάρις, δεν τους βλέπω καλά. Αυτό λέει θέλουν. Αυτό θέλουνε. Ναι. Με αυτό τι το θέλουνε. Με τον Ρον Μπράβο και τον Ιτζίδη. Αυτό θέλουνε μερικοί. Εσύ θέλεις. Αυτοί οι φανατικοί. Ναι. Λεφτά θα πάρει. Ναι, λεφτά θα πάρει. Θα το χύσει το καφέ. Λέγε, ρε.
Αυτό θέλουν μερικοί φανατικοί οι οποίοι. Έλα, του φανατικού ποιο υπολογίζει τώρα. Μυαλό έχουν φανατικοί. Οι σουπεράδε, εντάξει. Οι σουπεράδε έχουν μυαλό. Εγώ θέλω να δω, ας πούμε, ένα ντέρμπι πάω Κάρι, επειδή έχω πολύ καιρό να δω ένα τέτοιο ντέρμπι. Ναι. Λόγω. Μέσα στο YouTube να δει. Να σου δείξω. Τώρα επανάληψη τα βλέπουμε στο YouTube, είναι δυνατόν. Αλλά έχει λείψει από τη Θεσσαλονίκη ένα ντέρμπι τη πόλη. Τώρα πάω και ο Ηρακλής δεν είναι ντέρμπι αυτό. Γιατί δεν είναι ντέρμπι, ρε φίλε. Τώρα ο Ηρακλής έχει τα δικά του τα χάλια. Ο Παπαθανασάκης, από ό,τι έχω ακούσει, λέει δεν πουλάει την ομάδα του γιατί μερικοί τη θεωρούν για στιγματικό σκοπό. Ναι. Κάτι τέτοιο. Τώρα. Έχει χάλια ο Ηρακλής. Ναι, χάλια. Και τώρα από ό,τι είδα. Άρης Ηρακλής, δεν φοβάσαι, μην τύχει. Και με Άρης Ηρακλή να τύχω, Άρης θα κερδίσει. Είναι λογικό. Δηλαδή, είναι καλύτερη ομάδα. Μεταξύ Άρη Ηρακλή και Άρη πάω, ποιον θες εσύ στην κλήρωση να πει. Άρης Ηρακλής. Τους άλλους τους φοβάσαι. Άλλοι είναι καλύτεροι. Είναι... Σε φοβάται. Είμαστε λογικό. Εγώ, είναι να μας φοβάται, εγώ είμαι αντικειμενικό. Ε, τότε αυτοί για ποιοι λένε να τύχουμε και να κάνουμε. Ποιοι γράφουν στα Instagram και. Ποιοι είναι αυτοί που είναι στη Super 3. Η Super 3. Η Super 3. Άμπαλοι είναι δηλαδή. Δεν το έχουν το ποδοσφαίρι. Οι άμπαλοι το θέλουν αυτό. Οι άμπαλοι. Μπορεί να λένε ότι θέλουν να τύχουμε τον μπακ, αλλά κατά βάση θα ξέρουν ότι θα χάσουν. Ότι θα χάσουν. Ναι. Θα χάσουν παίκτες, μπορεί να χάσουν και έδρα, μπορεί να χάσουν και τιμωρίες παιχτών. Πλεωμένες οι δήλες που είσαι και μια ηλικία πιο όρημη, να πούμε κτλ. Ναι, εμείς κοντεύουμε στα 50 τώρα. 47 μου πες. Ναι, ναι, 47-48 κοντεύουμε τα 50. Πότε είσαι? Στο 68. Το 68, είμαστε 48 χρονών. Τι μήνα είσαι? Αύγουστο. Α, είσαι τον Αύγουστο, καλοκαίρι. Λοιπόν. Ναι, 48, τι 48. Κρύψει λοιπόν, εσύ χρόνο. Εδώ κρύβουν όλοι. Εμείς δεν θα κρύψουμε ένα γιατί χρόνο. Γιατί να κρύψεις, ένα χρόνο. Τι 47, τι 48, το ίδιο πράγμα. Εντάξει, λοιπόν, ναι. Το έκανε και ο Αλέφατος στον Αρναούτο. Τι είπε ο Αλέφατος. 76 χρονών, μα ήταν 77. Κάθε ένα δηλαδή θα κρύψει χρόνο. Τέλο πάντων, λοιπόν, δικαιωμάτων είναι. Τι με ρώτησες για το. Πόσο χρόνο είσαι. Για το. Κομμάτι ρε παιδί μου του. Περίπτωση. Ναι, ναι. Στο ποδόσφαιρο, καταρχήν δεν υπάρχει φόβος. Τι δεν υπάρχει φόβος? Φόβος. Υπάρχει τρόμος. Υπάρχει σεβασμός προς τον αντίπαλο. Έτσι. Φόβος δεν υπάρχει. Λοιπόν, αν παίξει Άρης ΠΑΟΚ, που μακάρι να παίξει. Ο Μπούζος το παρακαλάει. Μακάρι να παίξει. Ξέρει γιατί παρακαλάει ο Μπούζος. Γιατί ξέρει, έχει καβάτζα ότι θα προκριθεί και. Ο Άρης, όποιο παιχνίδι για να παίξει. Θα αντιμετωπιστεί είτε το Άρης ΠΑΟΚ τύχει είτε το Άρης Κισαμικός τύχει. Ναι. Ο Άρης θα είναι με την ίδια σοβαρότητα. Έτσι πιστεύω εγώ. Ναι. Λόγω του Αναστόπουλου. Ναι. Έτσι. Θες λοιπόν, εσύ τον ΠΑΟΚ? Εγώ θέλω οποιοδήποτε αντίπαλο. Ναι. Δεν λέω να τύχουμε με κάποιον εύκολο αντίπαλο, γιατί εύκολος δεν είναι κανένας. Αν εσύ δεν είσαι καλός. Ναι. Αν εσύ είσαι αέρα πατέρα, δεν είναι κανένας εύκολος. Στα γκολ βάλανε σήμερα αυτή στην Ελευσίνα. Κοίταξε, στην Ελευσίνα, τώρα που είπες για την Ελευσίνα, λοιπόν, καταρχήν η Ελευσίνα θα πρέπει για να σωθεί να αλλάξει προπονητή. Ναι. Ο κύριος Δημόπουλος, Θανάσης. Ο Θανάσης Δημόπουλος με τον σγουρό μαλλί, ναι. Καλά, τώρα αυτό είναι... και στα χείλη το τσιγάρο αναμένο που λέγει και η Μαρινέλα, ναι. Δεν είναι προπονητής, έτσι. Ναι. Προπονητής για να γίνεις πριν να σπουδάσεις. Ναι. Ο Δημόπουλος δεν έχει σπουδάσει πουθενά. Ναι. Και ανέλαβε, δεν ξέρω ποιος τον έβαλε εκεί για να κάνει να παρισάνει τον προπονητή. Μάλιστα. Λοιπόν, με τον Θανάση Δημόπουλο, ο Πανελευσυνιακός, δεν θα κάνει ούτε μια νίκη. Ναι. Ούτε μισή νίκη. Μπορεί να σου πει ο Δημόπουλος, εγώ τους έσωσα, θα σε πει. Λοιπόν, φέτος, εγώ βλέπω τα πράγματα φέτος, ναι. Ότι με τον Δημόπουλο. Και τον σγουρό μαλλί, ναι. Δεν πρόκειται να κάνει νίκη και να πω ότι ο αντίπαλος της Ελευσίνας, για τις δηλώσεις που άκουσα πιο μπροστά, δεν είναι ο Άρης. Ο Άρης έχει ξεφύγει. Κάποιοι δεν το κατάλαβαν ότι ο Άρης έχει ήδη ανέβει και ότι παίζει στη Super League ήδη. Καλά τώρα μην, έχεις ντέρμπι με τα τρίκαλα τώρα. Και έχεις και ντέρμπι, για την ημαθία. Ντέρμπι δεν υπάρχει με τα τρίκαλα. Ντέρμπι είναι με κάποια ντέρμπι, όταν λέμε τη λέξη ντέρμπι εννοούμε από την ίδια πόλη να παίζουν δύο ομάδες. Είναι μεγάλη ομάδα. Άρης τρίκαλα δεν είναι ντέρμπι. Πώς δεν είναι ντέρμπι τώρα, πώς θα γίνει. Πότε γίνανε μεγάλη ομάδα τα τρίκαλα 2-0, σε σχέση με τον Άρη. Γιατί. Πότε έγινε η μεγάλη ομάδα τα τρίκαλα, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, ο Άρης λοιπόν την Κυριακή θα κερδίσει γύρω στα, να σου πω, 2-3-0, για να μην σου βάλω παραπάνω. Εντάξει. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, οπότε θέμα χρόνου είναι ο Άρης. Πάντως στον πάγκο δεν τον θες. Στο κύπελο. Μα δεν έχω προτίμηση. Όποιος και να έρθει, καλοδεχούμενος. Που φωνάζουν οι σουπεράδες, φέρτε τα πάγκο. Δεν τα εστερνίζεσαι, ας πούμε. Λες ότι να είμαστε πιο σοβαροί, ας πούμε, και τα λοιπά. Δεν μας συμφέρει, λες. Είτε παίξουμε με τον ΠΑΟΚ για μένα, είτε παίξουμε με τον ΠΑΟΚ, σου είπα, είτε με τον Όφη, για μένα είναι το ίδιο πράγμα. Ναι. Σοβαρότητα. Ναι. 11 με 11 είναι. Μάλιστα.
Έτσι. Γιάννη, λέγε, ρε. Τι... Εγώ φυσικά και του θέλω στο κύπελο. Γιατί του θέλω στο κύπελο. Γιατί αγωνιστικά είναι δύο ταχύτητες κάτω. Ναι. Ο ΠΑΟΚ φορμαρίζεται και πιστεύω δεν μπορούν να τον αντιμετωπίσουν σε καμία περίπτωση αγωνιστικά. Ναι. Άρα δηλαδή, είναι. Μόνο εις βάρος του θα γυρίσει. Το μόνο, τα μόνο ωφέλη του Άρη σε μια τέτοια κλήρωση θα είναι τα εισιτήρια στο Χαριλάου. Ναι. Και η συσπήρωση του. Του παδικού κινήματος, δηλαδή θα αναθερμανθούν οι οπαδοί, ναι, με ένα τέτοιο ντέρμπι. Αλλά αγωνιστικά πιστεύω υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Είναι ξεκάθαρο. Ναι. Ύστερα ξέρουμε ότι ο κύριος Σαββίδης έχει αγαθές σχέσεις με τον κύριο. Πώς το λένε, Καρυπίδη. Καρυπίδη. Είναι και αυτό. Ναι, έχει αγαθές σχέσεις. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο που το. Δεν θα ναι, ναι, ναι. Ναι. Εσύ τι λες, Ελληνέ, εγώ τι να πω. Τι να, τι να πω για τον Άρη, τα είπαμε όλα. Ναι. Τώρα αγωνιστικά ο Άρης λογικά θα ανέβει. Δεν χρειάζεται θέμα συζήτηση σε αυτό. Η Λαμία τα πάει πάρα πολύ καλά φέτος. Η οποία από ό,τι έχω τι δει. Τι έκανε σήμερα με την ΑΕΚ, 0-0 το άφησε τώρα. 0-0 έλειξε. Έλειξε 0-0. Ναι, και πέρασαν και οι δύο. Πρώτη ΑΕΚ και δεύτερη Λαμία. Πάντως η Λαμία αμυντικά είναι πάρα πολύ καλή. Έχει 0 παθητικό στο πρωτάθλημα. Δεν έχει τον έξω αριστερά αυτόν τον τρομερό τον παίκτη. Τον Βάντερσον. Είναι μεταγραφή από τον Απόλλωνος Σμύρνης, αν δεν κάνω λάθος. Είναι πάρα πολύ καλό. Ισχύει. Ναι. Είναι ένα αντίπολο για την άνοδο για τον Άρη, πιστεύω. Όπως και ο Απόλλωνος Αθηνών, όπως ο Όφη, όπως τα Τρίκαλα. Τι ποιο Απόλλωνος Αθηνών, όπως ο Αγροτικός Αστέρας. Αυτοί 7 γκολ θα φάνε από τον Άρη. Τον Πάοκ πώς το βλέπετε, σαν αντίπολο, τον ζηλεύετε. Ο Πάοκ έχει και τα λεφτά του Σαββίδη. Έχει βάλει λεφτά πάρα πολλά ο Σαββίδη. Ναι, το ζηλεύει. Για τα λεφτά. Θα ήθελε ένα Σαββίδη. Εννοείται. Και ποιο δεν θα ήθελε ένα Σαββίδη. Ο Γοργιανός. Γιατί όχι. Ο Σαββίδη ήταν σωτήρες για τον Πάοκ. Άμα δεν ερχόταν, μπορεί ο Πάοκ να βρισκόταν στην ίδια μοίρη με τον Άρη. Άμα ερχόταν στον Άρη, θα τον δεχόσασταν ή θα θέλατε την μπουτίκ. Εννοείται πως θα το δεχόντασαν. Εσύ το λες αυτό. Ναι. Εσύ το λες αυτό. Οι συνοπαδοί σου δεν νομίζω να συμφωνούν. Ναι. Εγώ θα τον δεχόμουν γιατί θα βάζει λεφτά και θα την έκανε πολύ καλή ομάδα. Ναι. Τώρα δεν θέλουν τα λεφτά οι οπαδοί, δεν ξέρω τι να πω. Ναι. Τέλος πάντων. Το κουμάντο. Εσύ η Κλεωμένη τι λες. Εγώ ήθελα κάποιον επιχειρηματία του επίπεδου του Κοντομινά. Του Γράντα. Του επίπεδου του Κοντομινά. Ναι, ναι. Ο Γράντας, να βάλω εγώ τρία, να βάλετε εσείς. Πώς έλεγε και με τον Κατσιαούνι τότε που, τι είπε, που πήγανε. Κατσιά, ναι. Που πήγανε. Θες Κοντομινά, έτσι. Ναι. Εσείς βάλετε. Ναι, εσύ, ναι, εσύ το έλεγες. Εσύ το έλεγες. Ναι. Εγώ θα βάλω τόσα, έχετε εσείς να μαζέψετε τόσα. Μπράβο. Θέλεις μεγάλο βάρο. Επίπεδο Κοντομινά. Επίπεδο Κόκαλη, επίπεδο Μαρινάκη. Τέτοιοι επιχειρηματίες πρέπει να αναλαμβάνουν τις ομάδες, όχι μόνο για τον Άρη. Για όλες τις ομάδες μιλάμε, έτσι. Λέσχη θα τον αφήσει. Γιατί αυτά πρέπει να εκλείψουν τώρα. Η Λέσχη, ο Σαουρίδης, ο Νέγρης και αυτοί τώρα είναι αρχαία ελληνικά. Λοιπόν. Πώς είναι? Αυτή είναι αρχαία ελληνικά. Ελληνικά. Λοιπόν, έτσι. Εγώ οφείλω να ρωτήσω. Οπότε. Οι επιχειρηματίες αυτοί που είναι εύρωστοι οικονομικά, ναι, πρέπει να παίρνουν τις ομάδες γιατί οι υπόλοιποι τις έχουν καταστρέψει. Τον ΠΑΟΚ πώς τον βλέπεις? Τον ζηλεύεις? Τον ΠΑΟΚ πώς τον βλέπω? Όχι, δεν ζηλεύω. Δεν ζηλεύεις? Δεν ζηλεύω. Καμιά ομάδα δεν ζηλεύω. Αν είδα να ζηλεύεις, θα ζηλεύω την Μπάγκερ. Δεν τον ζηλεύεις τον ΠΑΟΚ ξαναργενός? Δεν το ζηλεύω, όχι. Γιατί όταν πάει στη Σάρκη, δεν ζηλεύεις? Δεν θα ήθελες να ήσουν εσύ εκεί? Και ποια ομάδα θα ήθελε να ήταν Champions League ή Europa League ή οτιδήποτε? Ναι. Ποια ομάδα? Δεν γίνεται, εντάξει. Έχετε μια κακότητα, έχετε με τη Σάρκη, δεν θα είστε. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση. Εσύ με ποιον θες? Εγώ μπορεί και να μην το δω. Α, δεν το δεις, δεν θα αντέξεις. Μην κάνουν καμιά πρόκληση. Τι δεν θα αντέξω, ρε. Τι δεν θα αντέξω. Εγώ το μόνο που. Α, το άντεξα θα πούμε τώρα. Άντεξα που. Ρε φίλε, θα αντέξει να δεις, τα περνάνε. Εγώ δεν θα με κάνει ούτε κρύο ούτε ζέστη. Ούτε εγώ λέω δεν θα αντέξουν. Εσύ ούτε κρύο ούτε ζέστη. Καταρχήν, πρόσεξε να δεις. Εγώ καταρχήν στα 48. Ναι. Γιατί μου. Λοιπόν, στα 48. Ποτέ δεν είχα κόμπλεξ. Ναι. Έτσι. Ποτέ δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι υπόλοιποι. Ναι. Πάντα βλέπω τι κάνει ο Άρης. Ναι. Έτσι. Ναι. Αυτό. Δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή, αν περάσει ο ΠΑΟΚ, ας περάσει ο ΠΑΟΚ. Σε καλό δρόμο το βλέπεις τον Άρη. Ο Άρης αυτή τη στιγμή. Πώς το νιώθεις δηλαδή? Αγωνιστικά, ναι, αγωνιστικά είναι, ναι, σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Ναι. Οι παίχτες που έχει αυτή τη στιγμή ο Άρης είναι επίπεδου Super League και παίζαν άνετα αυτή τη στιγμή ακόμα και στον Παναθηναϊκό κάποιοι. Μιλάμε για τον Ήλιτς, μιλάμε για τον Μιλούνοβιτς, μιλάμε για τον Μπαρκάν. Και σκέφτομαι πριν κάποια χρόνια που ο Άρης προσπαθούσε να σωθεί με ποιος, με ποιος, με τον Κύρια, πρόσκειται να δεις, με τον Κύρια, ναι, με τον Κοτσόνη. Γιάννητσα, πώς το λέγαμε τώρα στο στόπερ, Γιάννητσις. Με τον Γιάννητσι, ναι, με τον Οικονομόπουλο. Ηράκλης. Αλλά τον Οικονομόπουλο με έλεγε στεκνό, είναι μάλιστα. Με τον Οικονομόπουλο. Ναι, ναι, ναι.
με το Μαργαρίτη. Ναι. Αυτό το ρόστερ, δηλαδή συγκρίνω αυτό το ρόστερ που έπαιζε τότε Super League, έτσι, και αυτό το ρόστερ που έχει ο Άρης τώρα. Άρα Άρη... νιώθεις μαξιλάρι να πούμε. Μα αυτή τη στιγμή ο Άρης αν έρθει στη Super League θα ήταν... Μαξιλάρι. Βέβαια. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνω εγώ με αυτά που με λέτε, ότι είστε δύο ελεύθεροι σκέψεις άνθρωποι, λογικότατοι. Βάζετε το συνέστημα πίσω, τη λογική μπροστά και λέτε αυτή τη στιγμή δεν είμαστε έτοιμοι σαν Άρης να αντιμετωπίσουμε τον ΠΑΟΚ στο κύπελο. Έχουμε ας πούμε κατά κάποιο τρόπο άλλα στο κεφάλι μας. Προέχει η άνοδος, η ευημερία η οικονομική μας κτλ. Και δεν είμαστε ας πούμε σε φάση να θέλουμε να τύχουμε με τον ΠΑΟΚ, γιατί πιο πολύ πιθανό να αποκλειστούμε, να χάσουμε παίκτες με τραυματισμούς, να υπάρχουν ας πούμε εντάσεις, να υπάρξουν αποβολές, τιμωρίες της έδρας κτλ. Είναι λογικό αυτό που λέτε, δεν είναι? Να ακούσω. Μάλλον κατάλαβες λάθος. Τι κατάλαβα λάθος? Κατάλαβες λάθος. Εγώ είπα ότι ευπρόσδεκτος οποιοδήποτε, είτε παίξουμε με τον ΠΑΟΚ, είτε με τον Κισαμικό, είτε με τον Όφη, είναι το ίδιο πράγμα. Πώς είναι το ίδιο πράγμα? Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα ακριβώς. Το ίδιο με τον Κισαμικό και τον Όφη και... Δηλαδή η ίδια δυναμικότητα είναι. Τι? Ίδια δυναμικότητα. Για τον Άρη. Για τον Άρη. Ναι, για τον Άρη. Μα όταν είσαι Άρης, όταν είσαι Άρης, ναι. Είσαι η καλύτερη ομάδα, οπότε όλους τους άλλους τους βλέπεις χαμηλά, πιο χαμηλά. Άρα δεν είσαι ξεγραμμένο τον Άρη, ας πούμε. Ο Άρης δεν είναι ξεγραμμένος ούτε με τη Ρεάλ Μαδρίτης αν παίξει. Όχι με τον ΠΑΟΚ. Ναι, τώρα είσαι λίγο υπερβολικός, γιατί... Θες να πεις τίποτα? Και εγώ πιστεύω ότι ο Άρης ορισμένα πράγματα, ας πούμε, στην επίθεση στα center for είναι καλύτερος από τον ΠΑΟΚ. Τώρα ο Θανασιάδης έπαιξε καλά σε ένα match, τώρα στην Ευρώπη με τη Liberets, το χειροκροτούσε όλο το γήπεδο, ενώ στα προηγούμενα match τον έβριζαν. Πάρτε center for, αυτό είναι παλτό και διάφορα τέτοια. Έλανε τον Καπνίδη έχεις τώρα, τι συγκρίνεσαι τώρα? Ο Καπνίδης είναι πολύ καλύτερος από τον Θανασιάδη. Τι είπε? Ο Καπνίδης είναι πολύ καλύτερος. Ναι. Ο Καπνίδης δεν είναι βασικός αυτή τη στιγμή. Βασικός είναι ο Ίβιτς, ο Ίλιτς, είναι ο Μιλούνοβιτς και ο Μπαρκάν, αυτοί είναι οι τρεις μπροστά. Και αυτούς τους τρεις, όταν θα φύγουν στην κόντρα, δεν ξέρω ποιος θα τρέξει να μαρκάρει. Είναι καλύτερη από Τζαλμά και Ροντρίγκες, πιο γρήγορη. Δεν νομίζω. Δεν είναι στην διαδικασία σύγκρισης, ρε παιδιά. Τώρα εντάξει, είπαμε. Εντάξει τώρα. Ναι, αλλά ο Κάμπος και ο Ροντρίγκες, άμα βρεθούν με κενή εστία, το χάσουν μόνοι. Λες, ε. Δεν λέω. Έχει φανεί αυτό. Πού παίζαν αυτοί οι δύο ώρα που λέει, πώς τον είπες, ο Ροντρίγκες και ο Κάμπος? Πώς τον είπα. Πού παίζαν. Ο Ροντρίγκες έπαιζε στην Έλτσε στην Ισπανία και ο Κάμπος ήταν στην Πόρτο και έχει παίξει σε αρκετές ομάδες στην Τουρκία. Στην πρώτη εθνική. Και φύγανε από τις ομάδες τους, τους αφήσαν ελεύθερους, άρα δεν τους χρειάζονται. Στον ΠΑΟΚ όμως από ό,τι φάνηκε αξίζουν τα παιδιά. Εκτός και βλέπετε στο αντίθετο, δεν ξέρω, εντάξει. Εγώ βλέπω ότι είναι πάρα πολύ άσχετοι στον γκολ. Δεν φτάνουν εύκολα στον γκολ. Μπορεί να κάνουν 20 ευκαιρίες. Είναι πάρα πολύ καλοί παίχτες. Πρόσεχε να δεις, όταν ο Άρης, αν τύχει, σε περίπτωση που τύχει Άρης ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι, τύπου, λοιπόν, δηλαδή συγκρίνεις τώρα και παίχτες. Βλέπεις εσύ καλύτερο ρόστερ αυτή τη στιγμή στη Super League? Πάρε ποιο ρόστερ να σου πω, τη ΑΕΚ, να σου πω πιανού το Ατρομήτου. Σύγκρινε το λίγο το Ατρομήτου με το Άρη. Σύγκρινε το λίγο. Πολύ καλύτερο ποιο είναι, το Ατρομήτου. Έχει Μπαρκάν, έχει Ήλιτς. Ο Άρης έχει Ούμπιδες. Έχει. Ποιον? Ούμπιδες, ένας παίκτης είναι. Ένας παίκτης. Ο Ατρόμητος αυτή τη στιγμή. Ο Τόνσο είναι καλύτερος. Ο Τόνσο. Ποιος τον ήξερε τον Τόνσο? Δεν έχει σημασία ποιος τον ήξερε. Ναι, είναι καλύτερο. Εγώ στο λέω. Τι κάνει. Εγώ λέω. Ο Μιλούνοβιτς είναι αμιλητέα ποσότητα. Ο Ήλιτς. Ο Ήλιτς επί 10 χρόνια στα Γιάννενα έβγαζε μάτια. Δύο-τρεις παίχτες του Άρη που είναι αξία Super League. Ναι, ο Μιλούνοβιτς, πολύ ωραία. Ο Ήλιτς. Ο Μπαργκάν που βέβαια. Και ξεχάσαμε. Και ξεχάσαμε τον Τάτο. Ξεχάσαμε τον Τάτο που ο καλός Τάτος, παίζει φέτος αυτή τη στιγμή, ο καλός Τάτος παίζει, παίζει και στον Ολυμπιακό παίζει αυτή τη στιγμή ο Τάτος, ο καλός. Ο Μπερμπάτοφ που έφερε ο ΠΑΟΚ μέτρα στα καλά του, στη Manchester United έπαιζε. Εντάξει, απλά στον ΠΑΟΚ δεν τραβούσε. Ναι, αλλά ο Μπερμπάτοφ τι παίχτες είχε δίπλα του. Δεν ήταν μόνος, δεν έπαιζε μόνος του. Για το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν είπα ότι δεν έκανε μεγάλη καριέρα ο Μπερμπάτοφ, αλλά δεν τον κάνουμε και υπερπαίχτη. Εντάξει, είπαμε. Ήρθε ένα μεγάλο όνομα στον ΠΑΟΚ. Εντάξει.
Έμπαινε στη United, πέρασε και από την Tottenham και από παντού πέρασε. Τέρμα, έχει τέρμα. Ο Διούδης είναι πολύ, πάρα πολύ καλό τερματοφύλακα. Από το γλύκο καλύτερο είναι. Εγώ είδα πολύ καλό και τον Αναγνωστόπουλο, άσχετα αν δεν πιέστηκε με τη Βέρεια. Ναι. Που βασικά είδα ότι ο Άρης έπαιζε με τη Β' ομάδα και με μερικούς τρίτους, γιατί ο Ντόγος ήταν μάλλον τρίτη επιλογή, αλλά έπαιξε. Ντόγος. Ντόγος, Ραπτόπουλο, αλλάζει τα ονόματα. Ναι. Λοιπόν, ο Ντόγος είναι τρίτη επιλογή, ναι, αλλά ήταν από τους διακριθέντες. Ήταν πολύ καλός ο Ντόγος. Ο Ντόγος, ναι, ναι, ναι. Χθες, εξαριστερά. Λοιπόν, με τη Βέρεια. Ναι. Λοιπόν, στο μάτς με τη Βέρεια ο Άρης έπαιζε με τα δεύτερα, με τα τρίτα. Έτσι, δεν ξέρω η Βέρεια αν είχε πολλές απουσίες, γιατί είδα κάτι ξένους έπαιζαν. Σίνιο, μισίνιο, δεν ξέρω, κάποιοι παίζαν καλοί. Ναι. Εντάξει, αποκλεισμένο όμως. Και ο Άρης στο μάτς με τη Βέρεια που είναι ομάδα Super League, έπαιζε χωρίς στόπερ. Ούτε ο Καράμπελας ούτε ο Ρόβας είναι στόπερ. Ναι, είναι έπαιξε πάρα πολύ άνετα, χωρίς να κάνει ευκαιρία η Βέρεια. Δεν θυμάμαι να κάνει κάποια ευκαιρία. Έτσι νομίζω εγώ. Ευκαιρία χαλάρα νομίζω, δεν πήγε η Βέρεια. Χαλάρα πήγε το ματάξι. Αποκλεισμένη η Βέρεια. Και ο Άρης το πήγε. Το Άρης χαλάρα, σύμφωνοι. Ναι, ναι, το πήγε. Ήταν ένα... Με ρόστερ το. Ναι. Ένα μάτς πολύ χωρίς ρυθμό, χωρίς τίποτα. Χωρίς φάσεις πολλές. Πολλά φιλιά από τον οδηγό του κ. Σάβα στον Κλεωμένη. Φιλάκια πολλά. Ότι έχεις κατακτήσεις στο ανδρικό φύλλο και στο γυναικείο. Αλλά στο ανδρικό βλέπω εγώ πιο πολύ. Έχεις κάνει κάτι δηλώσεις περί αθλητών και. Και οι γυναίκες που έχω γνωρίσει, τα κορίτσια, έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Με ποιους, με τους άντρες? Όχι, είναι στεγνές όλες. Στεγνές. Δεν σ' αρέσουν οι παχουλές. Ναι. Όχι. Στον άντρα. Με τίποτα. Α, και ο άντρας. Δηλαδή, και ο άντρας και η γυναίκα πρέπει να είναι στεγνή, να μην είναι. Σαν τον κόκκινο. Ναι, όχι, να μην είναι σαν τον κόκκινο. Μην σαν τον κόκκινο. Λοιπόν. Από τον Μπάουκ αρέσει κανένα παίκτη. Από τον Μπάουκ. Ναι. Σαν άντρα, σαν φυσιογνωμία, σαν ομορφιά, ρε παιδί μου, σαν αυτό. Πώς. Ο Γλύκος αρέσει, ας πούμε. Μπα. Πολλές ελιές έχει. Δεν σ' αρέσει. Δεν ξέρω, δεν τον έχω δει από κοντά. Δεν τον έχει δει από κοντά. Δεν τον έχω δει από κοντά. Ναι. Ο Ροντρίγκες αρέσει. Είναι μελαμψός. Εσύ είσαι και λίγο ρατσιστής με αυτό. Όχι, δεν έχει σχέση αυτό. Δεν έχει σχέση αυτό. Θα έλεγα ότι και ο Πέλκας είναι καλός. Ο Πέλκας. Εμφανισιακά. Ναι. Δεν γνωρίζω και πάρα πολλούς. Εντάξει, αυτούς που τους βλέπουμε και στην τηλεόραση. Ο Τζαβέλας ήταν ωραίος. Ναι. Ο Τζαβέλας μάλλον θα είναι. Φυσιογνωμικά λες. Όχι, είναι σαν άντρας. Σαν άντρας. Ναι. Ο Τζαβέλας εντάξει, καλός, αφού έμαθα ότι τα έχει και με την καινούργιο τώρα. Έχει αλλάξει. Τώρα με ποια, με την Οικονομάκου. Δεν ξέρω, με μια, πικραμένου κάπως έτσι. Πικραμένου. Έτσι είναι, μια. Άρα έχει κατακτήσει. Στον Άρη ποιοι είναι, ωραία. Στον Άρη. Ο Διούδη. Σ' αρέσει ο Διούδης. Διούδης. Γιατί τον ήξερα και από παλιά. Κρύος άντρας. Κρύος. Το Διούδη τον γνωρίσαμε σε ένα καφέ στη Χαριλάου, προς την Πλαστήρα. Κρυόκο. Παλιότερα. Ναι. Ο Διούδης λοιπόν είναι εμφανισιακά καλός. Είναι. Βέβαια. Ναι. Λόγω του γιακά που έχει, δεν φαίνεται. Ναι, έχει, ναι, το έχει το γιακά. Έχει το γιακά, ναι. Το ο Διούδης λοιπόν είναι πάρα πολύ καλός. Και όπως σου είπα και τον Οικονομόπουλο. Εσύ ο νους εκεί, ο Οικονομόπουλος. Ο Οικονομόπουλος αυτή τη στιγμή πέσει στη Σπάρτη νομίζω. Ναι. Ωραίος. Ε. Τεκνάρα. Για τη Σπάρτη, εντάξει, για μοντέλο μπορεί να ήταν καλός, αλλά στο. Στα χαφ λίγα πράγματα. Ποια χαφ, στα χαφ εγώ πιο καλύτερα πηγαίνω. Έλα ρε μεγάλε. Βέβαια. Στα χαφ, έτσι όπως με βλέπεις τώρα Ραπτόπουλε. Ναι. Αν κάνω μια εβδομάδα προπόνηση. Τον Κανία τον περνά στο τρέξιμο. Ναι, αυτό αλήθεια. τον Κανία τον περνά στο τρέξιμο. Δηλαδή με άλλα λόγια, για τάδες μου λέτε ότι εντάξει, ας έρθει και ο ΠΑΟΚ, θα την παλέψουμε να πούμε. Θα την παλέψουμε. Ναι. 50-50 διαιτησία. Όταν θα έρθει, αν θα γίνει Άρης ΠΑΟΚ, το παιχνίδι θα είναι ντέρμπι. Ναι. Θα είναι ντέρμπι, πραγματικό ντέρμπι, και θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Στις λεπτομέρειες. Βέβαια. Αυτό τώρα είναι η ύβρις στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Δηλαδή. Καμιά ύβρις δεν είναι. Σαν να μου λες ότι ο Σαββίδης τώρα πλήρωσε και πήρε βαλούτες, μου λες. Εσύ μου λες τώρα. Δεν έχει καλούς παίκτες ο Άρης, να πούμε. Δηλαδή, αν ο Ήλιτς έπαιζε στα Γιάννηνα, ήταν παιχταράς. Ο Μιλούνοβιτς στον Πλατανιά ήταν παιχταράς. Ναι. Ο Μπαρκάνη είναι παιχταράς. Ο Τάτος. Ναι. Έτσι. Ο Παυλίδης, που εγώ πιστεύω πολύ στον Παυλίδη. Ναι. Δηλαδή, τον Τάτο δεκάρι στη θέση του. Πώς το λένε το δεκάρι του, του Μπίσεσβαρ. Φυσικά. Καλύτερο. Ο Μπίσεσβαρ σε έδειξε κάτι. Χοντρό λίγο, εντάξει. Λίγο. Χοντρός. Μισοπνεύμονας. Μισοπνεύμονας. Μάλιστα. Το βάζει στο 60 και μέχρι το 90 είναι. Μάλιστα. Εσύ είναι για να τι λες, βγάλανε γλώσσα. Αυτό... Βγάλανε γλώσσα, εντάξει. Βγάλανε γλώσσα. Θέλω πάρα πολύ να πέσουμε με τον Άρη να δω τότε τι θα λένε.
Γιατί εγώ πραγματικά το πιστεύω ότι το ρόστερ τους είναι δύο κλάσεις κάτω. Ναι. Το κρατάει ο Αναστόλες. Προφανώς ο Αναστό κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Ναι. Τακτικά είναι τρομερός. Δηλαδή, αν ανέβει ο Άρης, θα είναι κυρίως λόγω Αναστό, όχι κυρίως λόγω ρόστερ. Κατά τη γνώμη μου. Ναι. Ο Άρης αφού έχει το καλύτερο ρόστερ στην κατηγορία. Εντάξει. Δεν θα είναι λόγω ρόστερ. Μάλιστα. Οποιοδήποτε προπονητή να έχει ο Άρης ανέβαινε κατηγορία με αυτή την ομάδα. Δεν το νομίζω. Όχι. Πώς, γιατί όχι. Διαφωνώ εγώ. Τώρα η καλύτερη ομάδα, τα Τρίκαλα, ο Απόλλων Σμύρνης. Έχουν καλές ομάδες, αλλά το ρόστερ του Άρη δεν το φτάνουν. Εγώ αυτό που λέει Αριανή που έχει εκεί στο στούντιο, από αυτά που λένε, ένα είναι σίγουρο. Έχουν να πάνε με γυναίκα και καμιά 20 χρόνια. Αλλά ο ένας είναι 19 χρονών. Ένα μήνυμα λέει εδώ. Γράφει όνομα. Ναι. Εγώ βλέπω ότι ο Κλεωμένης είναι τεκνάρα. Του αρέσουν και οι άντρες και οι γυναίκες. Είναι... Κοίταξε, ρε, εσύ Κλεωμένη. Ξέρεις τι έχω καταλάβει. Ότι η Θεσσαλονίκη έχει προοδεύσει, να πούμε. Δηλαδή έχει πάει σε επίπεδα. Έχει ξεφύγει από το δεξιό χριστιανό αυτό μανδύα της. Ένα μεγάλο μέρος παίζει και ο Δήμαρχος, ο οποίος είναι φιλελεύθερος, να πούμε, κτλ. Ναι. Βλέπω ότι η Αθήνα είναι μια πόλη πολύ συντηρητική. Έχει γίνει πολύ συντηρητική πόλη η Αθήνα. Εδώ βγαίνεις εσύ, λες, μ' αρέσουν και οι άντρες και οι γυναίκες. Για τον Δήμαρχο, για τον κύριο Μπουτάρη. Ο Μπουτάρης, ναι, ήμουν και Παναθηναϊκός. Αριανός, ναι. Αριανός, ναι, είναι Αριανός. Ο Μπουτάρης είναι και. Τον έχω δει σε φωτογραφία και με τον κύριο Ψινάκη. Ναι. Ψινάκης αρέσει. Είναι προσωπικότητα. Ο Ψινάκης, εκτός από το ότι είναι πετυχημένος άνθρωπος στη δουλειά του, είναι πετυχημένος και σαν δήμαρχος. Ναι. Έτσι. Ναι. Γιατί δεν κλέβει. Ναι. Γιατί δεν έχει ανάγκη να κλέψει. Ναι. Ούτε ο Μπουτάρης κλέβει. Ούτε ο Μπουτάρης κλέβει. Καλό αυτό. Κάποιοι άλλοι όμως. Ναι. Που ήταν υπεράνω πάσης υποψίας. Ναι. 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 Άσχετα, κοίταξε, εγώ με την πολιτική δεν τα πάω καθόλου καλά. Mm. Έχω να πατήσω σε εκλογικό κέντρο πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Και ούτε θα πάω. Να μην πας. Γιατί αν οι βουλευτές, αν αυτοί που είναι στη Βουλή μέσα, έτσι, ο μισθός τους γίνει 800 ευρώ ή 1000 και όχι 5.000 και 10.000 που είναι τώρα, τότε μπορεί να το σκεφτώ. Γιατί αυτή τη στιγμή το μόνο που σκέφτεται ο καθένας από τους πολιτικούς είναι η τσέπη του και δεν σκέφτεται τίποτα άλλο. Δεν ξέρω, πάντως το Άρης ευνοήθηκε και ο ΠΑΟΚ από τους πολιτικούς. Ο ένας με τα χρέα, ο άλλος με τη μαρούπα, τη φάγα τη μαρούπα. Άλλαξε ο νόμος, βολευτήκατε. Πείτε και ένα ευχαριστώ στο εκείνο, ΣΥΡΙΖΑ. Εκείνο το καλοκαίρι. Στο ΣΥΡΙΖΑ, πείτε ένα ευχαριστώ εκεί. Εκείνο... Όχι, έχετε ένα παίκτη εκεί, ένα σεντερμπάκ, ο οποίος είναι ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ. Ο Χαριτονίδης. Μπράβο, ναι. Τα ξέρεις, βλέπω τα γράμματα. Και ξέρεις ο Χαριτονίδης. Ναι. Ο Χαριτονίδης, Χαριτονίδης, ναι. Λοιπόν, για τη Μαρούπα, τώρα τι να πούμε για τη Μαρούπα. Η Μαρούπα... Καθάρισε ο Μουσάτος, την καθάρισε. Είπε το καλοκαίρι κάποια πράγματα η Μαρούπα. Εντάξει, δεν ασχολήθηκα. Την πετάξαν έξω με τις κλωτσιές, ναι. Επόμενο τέλος. Την πετάξαν έξω με τις κλωτσιές, ναι. Όταν... Ναι. Μα τι τώρα. Ναι. Η Μαρούπα, εντάξει. Τίποτα. Αμελητέα ποσότητα. Θες να ανοίξουμε γραμμές, να δούμε τι λέει το κοινό, Γιάννη. Ναι, άνοιξε γραμμές να πάρει και κανένα τηλέφωνο. Να πάρει και κανένα Χριστιανό τηλέφωνο. Λοιπόν, καλά, ραπ, τι λες, λέει τα παιδιά, αν ζηλεύουν τον ΠΑΟΚ, αφού και εσύ ξέρεις ότι η Σάλκε δεν είναι, λέει, για τα δόντια του. Εδώ το Σάββατο, λέει, θα ξαναπαίξουν κλαρίνο στην Κασιόπη, λέει, και θα μπουν σε βαθιά κατάψυξη με μείον 17 από την κορυφή. Και για τη Φιωρεντίνα λέγανε δεν είναι για τα δόντια του ΠΑΟΚ, αλλά το έβγαλε το διπλό, εγώ ξέρω. Μάλιστα. 2-31-090-90-90, ξαναπες το βγάλαν. Βγάλαν γλώσσα. Αλλά. Βγάλαν γλώσσα. Ευχόμαστε εμείς ΠΑΟΚτσίδες πραγματικά μια κλήρωση με τον Άρη. Εκεί θα φανεί ποιος έχει καλύτερη ομάδα. Και ο Μπούζος το λέει, ναι, να κληρωθούν. Να κληρωθούν. Όλοι νιώθει ασφάλεια. Όλοι ο ΠΑΟΚτσι... Φυσικά, και εγώ ασφάλεια νιώθω. Για να λέει ο Μπούζος, θέλω να κληρωθούμε. Και ξέρεις ο Μπούζος. Ναι. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα. Έλα, μ' ακούς. Σ' ακούμε, κύριε. Λοιπόν, δεν έβγαλα γλώσσα. Και ούτε πρόκειται να μιλήσω για τους Αριανούς. Τι να πω. Εσύ τι ομάδες. Εγώ. Μάλιστα. ΠΑΟΚ. Μα εσείς δεν βγάλατε γλώσσα. Οι Αριανοί βγάλαν γλώσσα. Όχι, όχι. Κωστή. Πες το. Άκουσε με. Σ' ακούω, εγώ προσπαθώ. Είμαι ΠΑΟΚ και ακούω τόση ώρα εδώ στο ραδιόφωνο να μιλάνε Αριανοί, ρε παιδί μου. Και να λένε και να λένε και να λένε και να λένε. Επανήλθαν. Να... Ναι. Κάτσε. Και να είναι τα δικά τους. Ποιος. Η ομάδα που έχουν και αν πέσουμε στο κύπελο θα τους βάλουμε 10 γκολ. Όχι 7 που βάλαμε σήμερα, θα τους βάλουμε 13. Εντάξει. Καλά, δεν είναι και Λευσίνα. Εντάξει. Σχεδόν Λευσίνα είναι. Λες. Σχεδόν Λευσίνα είναι. Βγάλαν γλώσσα τα παιδιά δηλαδή. Βγάλαν γλώσσα.
βγάλαν γλώσσα. Τι. Απαντήστε. Είχαμε στο κύπελο και κάναμε και ράμε. 13. Φέρτε μου τον Μπάουκ, έτσι λένε. Α, μπράβο. Φέρτε μου τον Μπάουκ. Τι θα κάνουν με τον Μπάουκ, θα φάνε 15 γκολ. Σιγά μην φάνηκε 30. Από 8 ψυχή. Είπαμε όχι και έτσι. Εντάξει, ναι. Τι από 8. Το μάτς θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Εντάξει, είπαμε, ο Πάκ ελάχιστα μπορεί να είναι καλύτερη ομάδα από τον Άρη, αλλά όχι και να φάμε 15 γκολ. Ποια Ελευσίνα. Η Ελευσίνα είναι ένα χωριό. Φίλε μου, κοίταξε να δεις. Έχει καλύτερη ποιότητα. Έχει καλύτερη ποιότητα παιχτών, διοίκησης, γενικά υγεία. Σαν ομάδα, έχει υγεία. Έχει υγεία, λέει. Έχει υγεία λόγω του Σαββίδη. Έχει υγεία. Αν δεν ερχόταν ο Σαββίδη, θα έλεγα που θα ήσουν και εσύ τώρα. Όμως, χειρότερα και από τον Άρη θα ήταν. Κι όμως. Το μεγαλύτερο παιχνίδι παίζεται εκεί. Ότι έχει υγεία σαν ομάδα. Ναι, με τον Τζαβέλα και τον Ήμιτς. Υγεία μεγάλη. Τα είδαμε τώρα και τα τωρινά με τον Τζαβέλα. Καμία σχέση. Καλά. Καμία σχέση. Να μην συγκρίνουμε την έτσι. Με την έτσι. Έκρισες μη. Η έτσι με τη βούτσα δεν συγκρίνονται. Κλεωμένη είναι το. Καλημέρα κύριε. Έλα ραπ. Καλημέρα κύριε. Μιχάλης από Γιάννητσα. Καλώς το να. Τι λέει, όλα καλά. Καλά. Ξέρεις ότι μου αρέσει να μιλάω πάρα πολύ μαζί σου, αλλά σήμερα θέλω να μιλήσω με τα παιδιά του Άρεος. Του Άρεος. Εδώ είναι. Ωραία, δεν θέλω να είσαι καθόλου δικηγόρος. Θέλω να έχω έναν. Όχι, εγώ βγαίνω από τη μέση. Εγώ απλά παρακολουθώ τις εξελίξεις. Ωραία. Ένας είναι ή δύο. Δύο. Ένας νεαρός και ένας με σύλληξη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ ήθελα ο Άρης να μην κληρωθεί μαζί μας. Πραγματικά ήθελα να έχει μια αξιοσημείωτη πορεία στο κύπελο. Αλλά αν, όπως εσείς λέτε, ότι μπορείτε να με κοντάρετε και με θέλετε στις 16, είστε ευπρόσδεκτοι πελάτες. Πελάτες σας λέει. Είστε ευπρόσδεκτοι πελάτες, παιδιά. Πελάτες. Πείτε μου πώς θα με κοντράρετε. Ανοίξτε τα χαρτιά σας, πείτε μου. Για πες μου εσύ λίγο πώς θα κοντράρεις τον Άρη. Εγώ πώς θα κοντράρω τον Άρη. Ναι, εγώ δεν τον βλέπω καν τον Άρη. Ναι, εκτός από το ότι δεν τον βλέπεις, πες πώς θα τον κοντράρεις. Συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό που με λες είναι λυθιότητα. Πώς θα κοντράρεις, αγωνιστικά, ξέρεις να πεις. Πες μου έναν ποδοσφαιριστή της ομάδας σου, ναι, που θα σταματήσει κάποιον με το όνομα Ροντρίγκες. Ναι. Ναι. Τι θα γίνει. Πες μου, ποιος είναι αυτός ο ποδοσφαιριστής σου. Ο Μπούρμπος. Ποιος Μπούρμπος, αδερφέ. Άρα μεταξύ μας κοροδευόμαστε. Εγώ αν κατέβω, ναι, με τον Κωνσταντινίδη και με τον ξάδερφο του Λέοβατς από τα αριστερά, με τον ξάδερφο, όχι με τον Λέοβατς, και με τον Αθανασιάδη με κλειστά μάτια. Μισό λεπτό. Ναι. Μισό λεπτό. Τον Αθανασιάδη, ναι, δεν ξέρω αν τον έβρισες εσύ, αλλά σε κάθε παιχνίδι που χάνει ο ΠΑΟΚ, ναι, φταίει ο Αθανασιάδης. Αποφάσισε λίγο, ο Αθανασιάδης, ναι, είναι καλός παίχτης ή δεν είναι καλός παίχτης. Ο Αθανασιάδης, φίλε, ναι, δεν είναι απλά καλός παίχτης. Είναι ο μπαμπάς σου και το ξέρεις. Κλειστά μάτια έχει σε κάθε παιχνίδι. Μπαμπάς σου, λέει. Δεν ξέρω, πραγματικά. Είσαι τυχερός που αυτά τα, ναι, χρόνια βρίσκεσαι στη Β και στη Γ εθνική και δεν είσαι πελάτης. Ο μπαμπάς σου δικός σου, ξέρεις ποιος είναι. Για πες. Ο Νίκος Γκάλης. Ο Νίκος Γκάλης, Κοιτάω το ταβάνι εγώ, ας πούμε, ακόμα τώρα. Το ξέρεις τον Νίκο Γκάλη. Εγώ ξέρω τον Αθανασιάδη, φίλε. Και εσύ τον ξέρεις από πρώτο χέρι. Αν είναι να μιλάμε για το παρελθόν. Τον Αθανασιάδη, εσύ τον βρίζεις. Τον Αθανασιάδη. Εγώ τον Αθανασιάδη. Πόσα χρόνια, ρε, δεν θα έχεις να πάρεις τίτλο. Τον Αθανασιάδη, σου ξαναλέω. Πόσα χρόνια, αδερφέ, έχεις να πάρεις ένα τίτλο. 120. Εσύ πόσα χρόνια έχεις να πάρεις τίτλους. 2003. Πόσους τίτλους έχεις συνολικά, από τη μέρα της ίδρυσής σου μέχρι σήμερα. Πόσους τίτλους έχεις. Θες να μετράμε τους. Πόσα πρωταθλήματα και πόσα κύπελα έχεις από τη μέρα της ίδρυσής σου μέχρι σήμερα. Να σου πω κάτι, δεν γνωρίζω τον ακριβέ αριθμό. Νομίζω 4 κύπελα και 2 πρωταθλήματα. Πόσο χρονών είσαι. Είμαι 20 χρονών. Είμαι 20 χρονών, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, θέλεις να μετράς. Εγώ είμαι 48. Ωραία. Όπως είπε ο Ραπτόπουλος, με σύλληξ. Ναι. Λοιπόν. Μάλλον τα έχεις χάσει, αδερφέ. Όχι, δεν έχω χάσει τίποτα εγώ. Εγώ σου λέω. Έχεις χάσει την μπάλα. Ο Άρης έχει 3 πρωταθλήματα και ένα κύπελο. Ναι. 3 πρωταθλήματα και ένα κύπελο. Εσύ πόσα έχεις.
Έχει τις β' εθνικές θα μετράς και τις. Όχι, δεν βάλω β' εθνική και γ' εθνική. Άμα τα βάλουμε, θα πέσουν στο κεφάλι σου και τελείωσε. Λοιπόν, θέλω να μου πεις πόσους τίτλους έχει ο ΠΑΟΚ συνολικά από τη μέρα της ίδρυσής του μέχρι σήμερα. Έχω δύο πρωταθλήματα και έχω και τέσσερα κύπελα. Εγώ σου λέω έχω τρία πρωταθλήματα και ένα κύπελο. Δεν κατάλαβες. Ωραία, έχουμε τέσσερις τίτλους. Και οι δύο. Τα πρωταθλήματα είναι πιο βαριά, ρε φίλε. Με πέντε ομάδες. Ορίστε. Πιο βαριά είναι η φανέλα και πιο βαριά φανέλα είναι του ΠΑΟΚ, να σου πω και κάτι ακόμα. Πώς τη ζυγίζεις τη φανέλα δηλαδή, την έβαλε σε κάποια ζυγαριά? Φίλε, η φανέλα δεν ζυγίζεται, φαίνεται μέσα στο κήπεδο. Ναι, τι μου λες τώρα, ποια είναι η φανέλα? Πόσες νίκες έχεις την τελευταία δεκαετία? Τώρα τι μου βάζεις τώρα, ο Πετρακόπουλος είμαι εγώ? Δεν ξέρω πόσες νίκες έχει. Εμένα με ρωτάς για τίτλους, με ρωτάς για στατιστικά, μου ρωτάς και εγώ δεν ξέρω ναι, τι μου λες. Αυτά αρχίσαμε από το σημείο που μου λες πώς θα κοντράρει. Ωραία, αυτά είναι θέματα προπονητών πώς θα κοντράρει. Για κάποιον Γκάλι, για κάποια, ναι. Για κάποια σινεμά που ήταν κλειστά την Πέμπτη γιατί έπαιζε ο Άρης μπάσκετ παλιά και τώρα βλέπω όλη την Ελλάδα. Μπράβο. Τι μου λες τώρα και τι σε λέω. Μπράβο, ναι. Ωραία, τι εγώ θες μιλάω να μου για το παρόν. Μίλα μου με επιχειρήματα για το παρόν, αδερφέ. Ναι, τι επιχειρήματα να σου πω, τι με ρώτησες. Με θέλεις το κύπελο. Πώς θα με σταματήσεις, ποιος θα με σταματήσει? Θα σε σταματήσει η ομάδα του Άρη. Μικρόφωνο, η ομάδα του Άρη. Θεριστική. Η ομάδα του Άρη θα σε σταματήσει, ρε φίλε. Η ομάδα του Άρη. Εσύ περνιέσαι για Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν περνάμε για Real Madrid, φίλε, αλλά ξέρω πού είναι τα αυγά και ξέρω και πού είναι τα πασχάλια. Δηλαδή, μισό λεπτό να σου πω κάτι. Εσύ στην άμυνα έχεις τον Μαλεζά. Ναι. Εγώ έχω τον Ραούλ Μπράβο. Ωραία, ωραία. Ποιος είναι πιο έμπειρος? Εγώ. Ο Ραούλ Μπράβο. Ναι. Δεν περιμένει να πληρωθεί από την Καρυπίδη. Παίζει τα κόρνερ και όπως λέει και ο Ραπτόπουλος, εσείς τότε αυτοί παίζαν τα κόρνερ, οι συμπεράδες βάζαν το χέρι στο μέλι και τον κάνατε τον άνθρωπο να κολλήσει το κεφάλι του. Να συγκρίνουμε παίχτες τώρα, τι μου λες? Να συγκρίνουμε παίχτες. Λοιπόν, πες μου. Λοιπόν, έχεις Λέοβατς, Καράμπελας. Ναι. Έχουμε Σάκχοφ, Τάτος. Ναι. Έτσι. Συνέχιζε, πες μου τους καλύτερους. Τζανακάκης, Μεκίτσιο. Ναι. Με Μάτος. Μάτος. Τζανακάκης με Μάτος. Θα το συγκρίνουμε κιόλας. Το συγκρίνεις. Άμα συγκρίνω, άμα σου βάλω εκεί πέρα, αντί τον Τζανακάκη, τον Νέτο. Ο Νέτο, αδερφέ. Ο Νέτο ήταν. Ρε, άμα σου κάνει ένα φάουλο Νέτο, θα το φας όρθιος. Άμα κάνει φάουλο Νέτο, θα το φας όρθιος. Αδερφέ, να σε πω λίγο κάτι. Ο Νέτο ερχόταν 25 χρόνια με Σιτουμπέ και έπαιζε κλαρίνο μαζί με το κλαρινιτζί που έχουμε στην θύρα 3 που δίνει τον παλμό. Ποιο Νέτο, αδερφέ. Δεν μου λες. Μια άλλη σύγκριση. Καπνίδης με Κουλούρη. Ποιος είναι καλύτερος? Να σε πω λίγο κάτι. Ο Κατσικάς να παίξει σεντερφόρ είναι καλύτερος από τον Καπνίδη. Ποιος Καπνίδης, δεν θε. Να σε πω λίγο κάτι. Εγώ είμαι αντικειμενικός. Έχω καταλάβει ότι τη στιγμή είμαι πρώτος στην πόλη. Δεν λέω ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος από μένα. Δεν ελπίζω για πρωτάθλημα. Δεν μου λες Ήλιτς ή Κουλούρης? Γιατί είσαι υπερόπτης, πες μου. Μου λες να συγκρίνουμε και σε συγκρίνω παίχτες. Πες μου, Ήλιτς ή Κουλούρης. Γιατί βάζετε τα τρίτα του ΠΑΟΚ? Δεν είναι τα τρία του πάω. Τι είναι? Για να κλείσουμε. Εγώ θα έρθω, μακάρι το Ανάκογλου ή. Ανάκογλου ή. Κάμινγκς, πώς λέγεται αυτός στο κέντρο, Κάνιες. Κάνιες. Να σε πω λίγο κάτι, αδερφέ. Ο Ραπτόπουλος εκπομπές θα ανεβάζει στο YouTube. Βλέπεις, συγκρίναμε. Συγκρίναμε. Από τις γράπες που έχεις πιει, βάζει την εκπομπή. Ουίσκι πίνω, δεν πίνω γράπα. Διάλειμμα. Εδώ μας τα επιστράψαμε που λέγει ο Κανελάκης. Θέλω να πείτε κάτι? Εγώ θέλω να πω για το ρόστερ του ΠΑΟΚ πάλι. Για το Λέοβατς που κόρνο να βάλεις, καλύτερα θα παίξει. Δηλαδή ο Μάτος, ο Ροντρίγκες και ο Κάμπος είναι όλος ο ΠΑΟΚ. Και άμα αυτοί αρρωστήσουν, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Όχι τα Τρίκαλα, το Κοκκινόχωμα θα μπορούν να κερδίσουν. Με δουλεύουν τώρα. Τώρα συγκρίνουν τον Τάτο με το Σάκοφ. Ποιο Σάκοφ? Ο Σάκοφ έχει παίξει και μια Ντνίπρο. Ο Τάτος που έπαιξε. Στον Ολυμπιακό έπαιξε. Έπαιξε τον Ολυμπιακό, Τάτος. Α, πόσες συμμετοχές έκανε? Τώρα θυμάμαι ακριβώς. Α, δεν θυμάσαι. Βέβαια, δεν θυμάσαι.
Τώρα ο Σάκοφ ήταν από τις πιο αποτυχημένες μεταγραφές του ΠΑΟΚ φέτος. Βρε, δεν σε λέω ότι βγήκε ο Σάκοφ, αλλά μου το συγκρίνεις με τον Τάτο. Πού έπαιξε ο ένας και πού έπαιξε ο άλλος. Ρε, δεν έχει σχέση που παίζει ο καθένας. Άμα ήταν καλός ο Σάκοφ, δεν θα έρχονταν στον ΠΑΟΚ. Άμα ήταν καλός ο Τάτος, δεν θα πήγαινε στη ΓΑΜΑ Εθνική του Άρη. Ναι, εντάξει τώρα. Ναι, εντάξει τώρα. Τώρα για στις κερκίδες του ΠΑΟΚ βλέπεις κάτι γυναίκες και παιδιά, ενώ στο γήπεδο του Άρη πηγαίνουν μόνο άντρες. Σοβαρά, πόσοι πληρώνουν. Ναι. Εντάξει, θα το πει ο κόσμος. Καλημέρα, ναι. Έλα, Κώστα, καλησπέρα. Έλα, μαλάτο, εσύ είσαι. Εγώ, κύριε μου, είμαι πατριώτης. Έλα, ποιητή σήμερα. Γεια σου, ποιητή. Γεια, λέγε. Σου γράφω πάλι ποιηματάκι, η ώρα 1 το πρωί, έχοντας πιει ένα κρασάκι και έχοντας φάει ένα αρνί. Θα κράξω κάποιους, Κώστα μου, που σου το παίζαν φίλοι και τώρα πήραν εκπομπή και κράζουνε σαν σκύλοι. Μάγκες κάποιους τους έκανες και τώρα σου τη λένε. Μα θα γυρίσει ο τροχός, κάποια στιγμή θα κλαίνε. Εσύ είσαι ρε Κωστάρα μου, το πιο γλυκό αγόρι. Ιδίως όταν μιμείσαι, φωνές σαν τον Γρηγόρη. Που βάζει γρέζι στη φωνή, ερωτική με χάρη, και νιώθει και νομίζει πως είναι ο Κιν Κολάρη. Γεια σου αγόρι μου γλυκό, που είσαι και τι κάνεις. Βάλε το σπίτι σου στο χι, με τίποτα δεν χάνεις. Καλό σας βράδυ, μάγκες μου. Φιλιά σε όλη την πόλη, αχνάταν όλη η βδομάς. Μια Κυριακή και σχόλια. Ξαναπες το άλλη μια φορά. Σε παρακαλώ πολύ, ξαναπες το άλλη μια φορά πιο αργά. Πάμε. Λοιπόν, πάμε. Σου γράφω πάλι ποιηματάκι, η ώρα 1 το πρωί. Έχοντας πιει ένα κρασάκι και έχοντας φάει ένα αρνί. Θα κράξω κάποιους, Κώστα μου, που σου το παίζαν φίλοι. Και τώρα πήραν εκπομπή και κράζουνε σαν σκύλοι. Μάγκες κάποιους τους έκανες και τώρα σου τη λένε. Μα θα γυρίσει ο τροχός, κάποια στιγμή θα κλαίνε. Εσύ είσαι ρε Κωστάρα μου, το πιο γλυκό αγόρι. Ιδίως όταν μιμείσαι, φωνές σαν του Γρηγόρη. Που βάζει γρέζι στη φωνή, ερωτική με χάρη, και νιώθει και νομίζει πως είναι ο Κιν Κολάρη. Γεια σου αγόρι μου γλυκό, που είσαι και τι κάνεις. Βάλε το σπίτι σου στο χ, με τίποτα δεν χάνεις. Καλό σας βράδυ, μάγκες μου, φιλιά σε όλη την πόλη. Αχνά ήταν όλη η βδομάς, μια Κυριακή και σχόλη. Έφυγες μεγάλε, ωραίος. Ερωτική φωνή του κόκκινου. Έλα φίλε, καλημέρα. Καλή σας μέρα, τι κάνετε. Καλώς τον. Καλώς τον κύριο Κώστα. Καλώς τον οπαδό της ΑΕΚ, ορίστε. Δεν ακούστε, τι είναι αυτά που ακούω. Τι ακούς, τι έγινε, τι πω, ποιος είναι. Ζαλίστηκα. Γιατί. Μα γίνονται τώρα συγκρίσεις τώρα, αυτή τη στιγμή. Ο Άρης τώρα. Με ποια που μου του λέει με τον ΠΑΟΚ, με την ΑΕΚ, με τον Παναθηναϊκό. Γιατί τι για... να και το ακούω από άνθρωπο με σύλληκα. Με σύλληξη. Είναι δυνατόν. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ έχει καλύτερη ομάδα από τον Άρη. Σε τι υπερτερεί η ΑΕΚ σε σχέση με τον Άρη. Σε ποια θέση. Μα πείτε μου. Σε όλες. Σε όλες σε ποια. Στον τερματοφύλακα, στον Ανέστη που δεν μπορεί να πιάσει βρεγμένη κουβέρτα. Στον Μπάρκα. Έχει τον Μπάρκα και δεν μπορείς να το βάλεις. Γιατί δεν το βάζετε. Αυτό βάζει συνέχεια. Αυτό είναι βασικό. Ναι, αφού τροχιτά. Αυτό έχει βασικό. Ναι, εντάξει. Άλλη, ναι. Τώρα στα center back. Ο Τσιγκρίνσκι μαζί με τον Τζανετόπουλο. Μαζί είναι με τον Κολοβέτσιο. Είναι καλύτερα από τα center back του Άρη. Εσύ τι λες. Δεν είναι. Αυτό λέω, δεν είναι καλύτερα. Τι να κάνουμε. Έχει, ο παδισμός ο Μελισανίδης έχει τόσα πολλά λεφτά και δεν μπορεί να κάνει σωστές μεταγραφές. Τυφλώνει ο παδισμός. Μα δεν είναι τυφλώνει ο παδισμός. Εσύ κοίταξε να ανέβει στην ΑΕθνική γιατί. Θα ανέβει στην ΑΕθνική γιατί. Θα ανέβει στην ΑΕθνική γιατί σε βλέπω δύσκολο. Είναι ανεβασμένο ήδη ο Άρης. Δεν σε βλέπω δύσκολο. Πώς δύσκολο. Γιατί θα χτυπιάσω μέχρι το τέλος με τον Απόλλωνα Αθηνών και τα Τρικάλα. Τον Απόλλωνα Σμύρνης τον άφησα πίσω 4 βαθμούς 5. Καλά, εντάξει. Στο τέλος γίνεται το ταμείο. Στο τέλος θα γίνει το ταμείο και θα δούμε τον Άρη στην ΑΕθνική. Έναν παίχτη ποιοτικό έχει. Πώς? Έναν παίχτη ποιοτικό έχει. Ο Τάτο. Ο Τάτο τι έχει ο Τάτο. Μόνο αυτόν έχει ποιοτικό. Μόνο αυτό. Ο Μπαργκάν τι ναι, είναι. Μόνο ο ο Μιλούνοβιτ τι είναι. Δεν το γνωρίζω αυτόν τον παίχτη. Δεν το γνωρίζετε, αλλά είναι ένα από τα μεγάλα ταλέντα στην Ελλάδα. Ο Μπαργκάν άλλαξε 8 ομάδες μέχρι τώρα. Βρε, η ΑΕΚ παίζει με αμυντικό χαφ το Γαλανόπουλο και τον κάνετε και ανανέωση συμβολέου. Με βασικό το Γαλανόπουλο που έχει ο Μελισανίδης έχει τόσα εκατομμύρια και δεν μπορεί να πάρει ένα σωστό χαφ. Γιώργα Σιμόης είναι η βασική. Γιώχανσο Σιμόες. Ναι. Ο Γαλανόπουλος. Η αμυντική χάφη είναι ο Γιώχανσον με το Σιμόες. Ο Γιώχανσον πέρσι έκανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά, το παραδέχομαι. Αλλά φέτος δεν είναι ο Γιώχανσον που ήταν. Και αυτός που είναι 7 κλάσεις ανώτερος από όλους τους δικούς.
Τώρα καλά, δεν τρέπεσαι και κάνει τέτοιε συγκρίσει. Μα εκτίθεσαι. Τι εκτίθομαι, εκτίθεσαι ανεπανόρθωτα. Η ΑΕΚ έχει σέντερφο τον Μπέχαρτ που ο Τζιμπούρ τραυματίας είναι καλύτερος. Με πατερίτης ποιος? Να μπει ο Τζιμπούρ να παίξει καλύτερο σαν τον Μπέχαρτ. Τον είχε τον Τζιμπούρ και τον έδιωξε. Ποιο, λόγω συμπεριφοράς γι' αυτό. Τον είχε και τον έδιωξε. Εντάξει, Καπνίδης, Ήλιτς, τώρα ποιος Μπέχαρτ. Και τον και ο Αραβίδης μάλλον θα φύγει. Εκτίθεσαι. Μα πού είναι καλύτερη η ΑΕΚ. Πού είναι. Ε, Παναγία. Μα τι Παναγία, μα αλήθεια, πού είναι. Έχει η ΑΕΚ ένα παίκτη σαν τον Μιλούνοβιτς. Ποιον έχει. Τον Πατίτο Ροντρίγκες. Σύνελθε. Μα τι σύνελθε. Μα πείτε μόνο καλύτερο παίκτη τσάκ από τον Άρη. Σύνελθε. Εγώ λέω να συνέλθεις. Εδώ ο άλλος μας είπε ότι ο Μάτος θυμίζει Ντάνι Άλβες και πήρα τηλέφωνο και τον έκανα παρατήρηση. Και εσύ μου λες αυτά τα... Ο Μάτος αυτή τη στιγμή είναι το καλύτερο δεξί μπακ στην Ελλάδα. Αυτό να το παραδεχόμαστε. Εντάξει, όχι και Ντάνι Άλβες. Τον είπε Ντάνι Άλβες ο άλλος. Λοιπόν, και βγήκα και πενέβην. Και τώρα εσύ είσαι 48 χρονών και μιλάς κατά αυτόν τον τρόπο. Εγώ δεν είμαι 48 χρονών, είμαι 19. Ο άλλος είναι. Δικαιολογείς λόγω ηλικίας. Προηγούμε, εντάξει. Δικαιολογείς λόγω ηλικίας. Μα εγώ όμως βλέπω και ποδόσφαιρο. Αλλά δεν βλέπω. Βλέπω η ΑΕΚ να φέρνει χει με την αναγέννηση Καρδίτσας, η οποία σήμερα έφαγε 5 από την Κέρκυρα. Δηλαδή, αυτό τι δείχνει. Ότι έχει καλύτερη ομάδα από τον Άρη. 0-0 με τη Λαμία, πες το. 0-0 σήμερα με τη Λαμία που ήταν μάτς πρώτης θέσης. Αυτό το κάνει 0-0 με τη Λαμία για να βγει και η Λαμία. Δηλαδή η Λαμία δεν κυνηγούσε την πρώτη θέση, μόνο η ΑΕΚ την κυνηγούσε. Για να βγει και η Λαμία. Γιατί άμα την κέρδιζε η Λαμία θα έβγαινε η Κέρκυρα. Έριξε 6 γκολ. Το στήσατε κύριε Κώστα. Ναι, δηλαδή ήταν στημένο. Το στήσατε στο χ. Πώς. Πώς. Έτσι πιστεύω. Έγινε να είσαι καλά. Δεν υιοθετούμε τέτοια πράγματα. Επόμενη γραμμή. Τώρα μπήκαμε στη διαδικασία να συγκρίνουμε Τρίκαλα, Καρδίτσα, Κέρκυρα, Άρη, ΠΑΟ. Και θα ακούει ο Μαρινάκης με τον. Και θα μας κοροϊδεύουν. Αν είναι δυνατόν. Θα μας κοροϊδεύουν, ναι. Αν είναι δυνατόν. Ξέρω πολλές πίπες. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα. Πώς είστε καταρχάς στο στούδιο, να σε καλημερίσω όλους. Τέσσερις και ο Χιλιτίδης πέντε. Και ο κύριος με κάπα κεφαλαίο Χιλιτίδης για μένα. Έτσι. Λοιπόν, τι, πού να ξέρει. Καταρχάς, ναι. Αριανός. Mm. Μπάσκετο. Ναι. Οι δύο Αριανοί που είναι εκεί πέρα δίπλα να απευθυνθώ λίγο στα παιδιά. Ναι, παιδιά. Έτσι, στα παιδιά. Ο ένας είναι ένας παλικάρης 19. Ναι, 19 είμαι, ναι. Είμαστε κοντά στην ηλικία, είμαι 23. Ναι. Ο άλλος ο κύριος είναι 48. Κύριος. Ναι. Σας παρακαλώ, δηλαδή, εντάξει. Εσείς αυτά που λέτε τα πιστεύετε ή σας τα έχει πει κάποιος που τα πείτε είτε ή κάτι άλλο. Θα το βγαίνει από μέσα. Βλέπουμε ποδόσφαιρο και λέμε. Προσωπικά επειδή, εντάξει, τώρα μην αρχίζει να έχω παίξει μπάλα και τα λοιπά και αυτά είναι αυτά λίγο πολύ. Ναι, μη είναι πεζά αυτά. Ναι. Είναι πλεονασμός. Είναι πεζά. Πλεονασμός, ναι. Δεν χρειάζεται. Παιδιά, χαλαρώστε λίγο. Εντάξει, ηρεμήστε λίγο. Φίλε, τι ομάδα είσαι εσύ. Τι είπατε. Τι ομάδα είσαι. Αριανός. Αλλά νοήμων και σκεπτόμενος Αριανός. Έτσι. Τώρα εσύ μπορεί μόλις κλείσει και ακόμα και τώρα μπορείς να πει το άμα μου και τα λοιπά. Οκ, άποψή σου είσαι εκεί, τα λες. Χαλαρώστε λίγο. Εντάξει, δεν έχουμε, να το πάρουμε ένα-ένα. Αγωνιστικά πιο πολύ, τα υπόλοιπα που λέτε, οκ. Αγωνιστικά. Ο Άρης έχει ένα πολύ καλό ρόστερ κατά την ταπεινή μου άποψη. Ναι, έχεις δίκιο, σε αυτό συμφωνούμε, ναι. Πώς? Σε αυτό συμφωνούμε, λέω, έχεις δίκιο. Σε ποιο πράγμα? Ότι ο Άρης έχει καλό ρόστερ, έχει το καλύτερο στη β' κατηγορία. Έχει ένα πολύ καλό ρόστερ, το οποίο με κάποιες προσθήκες μπορεί να κάνει πολύ εύκολα τη δουλειά που θέλει φέτος. Και για τη δουλειά που θέλει να γίνει φέτος. Τώρα να μου κάνει συγκρίσεις, ποδοσφαιρικά πάντα, στις τέσσερις γραμμές του Γκαζόν, του Χορταριού, με άλλες ομάδες, είτε του ΠΑΟΚ που είναι αντίπαλος μας στην πόλη, ναι, όλοι το ξέρουμε αυτό, δεν είναι κάτι ψέματα, είναι παιδιά, θεωρώ εγώ, άτοπο. Ναι, ρε φίλε, όμως σε ορισμένες θέσεις ο Άρης δεν μπορείς να πεις ότι έχει καλύτερους παίκτες από τον ΠΑΟΚ. Δεν έχει. Ναι, αν μου συγκρίνεις τον καλύτερο και εκεί που μπορεί να φτάσει πικ, ταβάνι, ο καλύτερος ο παίκτης του Άρη, π.χ. ας πούμε λέμε τώρα. Μιλούνοβιτς. Ο καλύτερος παίκτης του Άρη είναι ο Μιλούνοβιτς. Ναι, με τον καλύτερο που μπορεί να παίξει ένα μάτι να κάνει μια ματσάρα, π.χ. ο Ροντρίγκες, γιατί βλέπω και ΠΑΟΚ και φίλους. Όλοι βλέπουν ΠΑΟΚ, ναι.
Όχι, ναι, εγώ έχω το λέω, γιατί και με φίλους λαράκια βρισκόμαστε. Και εγώ το έγινε. Βλέπουμε μπαλίτσα, έχεις φίλους παοξίδες. Έχω, πώς δεν έχω, κολλητή κιόλας. Και εμένα οι πιο πολλοί μου φίλοι παοξίδες. Ναι. Να καμίνει και περισσότερο. Πού να βρεις αριανούς. Εντάξει. Όχι, ρε, εντάξει. Αυτό φίλους, που λες καταρχάς και εσύ, έτσι, συγγνώμη, τώρα κάνω μια παρένθεση πιο πολύ με τα παιδιά, ήθελα να αναφερθώ ότι δεν υπάρχει αριανός κατά από 30 χρόνια. Εντάξει, υπάρχουν, αλλά είμαστε λιγότεροι από τους παοξίδες. Όχι λίγοι, είμαστε λιγότεροι από τους παοξίδες. Τι να κάνουμε, χαλαρώστε λίγο. Έτσι, ασχολείστε τίποτα εσύ που είσαι και πιτσιρικάς κιόλας. Επειδή τα 19 που μου είπες, ασχολείστε τίποτα με συνδέσμους και τέτοια. Α, όχι, όχι, με αυτά δεν ασχολούμαι, όχι, όχι. Ποτέ, τίποτα. Ποτέ, όχι, δεν ασχολούμαι. Ποτέ, δηλαδή πήγες. Στο γήπεδο σε ποια θύρα πας, όταν πας. Εγώ προσωπικά φέτος δεν πάω τόσο πολύ λόγω. Εσύ δηλαδή. Κάνα δύο φορές στην τρία. Εσύ δηλαδή στους συνδέσμους δεν πήγαινες πριν 10 χρόνια. Όχι, Ραπτόπουλε. Όχι, αλήθεια δεν πήγε. Ποτέ. Γιατί προσωπική μου άποψη, ξαναλέω, χωρίς να λέω ότι είναι απόλυτα σωστό, εγώ το θεωρώ αυτό. Έτσι. Δεν είχε κάτι να μου δώσει πέρα από άσχημα, μέσα σε εισαγωγικά, πιθανά πράγματα που μπορεί να είχα σε θέματα εμπλοκών κτλ. Να μην το αναλύσω περαιτέρω. Αγωνιστικά τώρα. Ποια center back έχει ο Άρης? Ο Άρης έχει τον Ραούλ Μπράβο και τον... Το Ραούλ Μπράβο που δεν είναι center back και είναι και 36 χρονών, δεν είναι φυσικό center back, έτσι. Έχει έναν καθαρό ο οποίος είναι μέχρι ένα επίπεδο, μέχρι να τα βάλει το Χρήστο Νιτζίδη, έτσι. Ναι. Και έχει έναν backup τον Χαριτονίδη, τον οποίον... Αυτό είναι με μέσον. Ναι, τώρα εγώ. Εσύ το Πετραπτόπουλο δεν το παγώσει. Γι' αυτό λέω ότι. Εγώ δεν λέω κάτι τέτοιο τώρα από τη Δράμα. Το δεν είπα κάτι τέτοιο. Εγώ δεν μιλάω για την ομάδα του Άρη ότι είναι καλύτερη από την ομάδα δεν του ΠΑΟ. Να σου πω. Δύο-τρεις παίχτες όμως είναι καλύτεροι από τους παίχτες του ΠΑΟ. Δύο-τρεις, μη το λες, ρε, δεν είναι έτσι. Τώρα ας πούμε στα αριστερά μπακ ο Λέοβατς. Ποιος Λέοβατς? Ο Λέοβατς παίζει και μια εθνική Κροατία. Αν και ένα πουλάκι μου είπε εμένα και από τα λίγα που ξέρω, ξαναλέω, ότι μπορεί και να φύγει το Γενάρη ο Λέοβατς από τον ΠΑΟ. Λέω εγώ, δεν ξέρω. Επίσης, μην μου συγκρίνετε αυτό που ήταν κάποτε πριν 5-6 χρόνια που ήταν σε πολύ ψηλότερο επίπεδο ο Άρης, π.χ. ο Νέτο, που ήταν ένα, τα καλύτερα επιθετικά, Ραπτόπουλε, πιστεύω θα συμφωνείς, back του πρωταθλήματος. Ναι. Επιθετικά, όχι ανασταλτικά. Ναι. Επιθετικά, με τι κάνει τώρα ο Μάτος. Τώρα ο Νέτο, ο Μάτος είπα και πριν ότι είναι το καλύτερο δεξί back στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ποιος, ναι, το άκουσα, και το Ολυμπιακό. Ναι. Μέχρι τώρα, αυτό που δείχνει από τον Αύγουστο που παίζουν μέχρι τώρα 15 Δεκεμβρίου, δείχνει ότι είναι ένας πολύ καλός δεξίος back. Ο Νέτο πριν κάποια χρόνια που έπαιζε, έτσι, που είχε κάνει μετά ένα καλύτερο συμβόλαιο, γιατί είπε εγώ θέλω τόσα, αλλιώς πάω εκεί. Τώρα εγώ τα λέω αυτά έτσι που μου έχουν πει, δεν ξέρω. Εγώ μικρός ήμουν, εγώ ήμουν 16, 17, 18 τότε. Έτσι. Ήταν ένας πολύ καλός παίκτης. Τώρα είναι 36, είναι το 81 γεννημένος. Αν δεν θυμάμαι καλά, Μάιο του 81. Ο Καράμπελας, ποιος Καράμπελας? Όχι για το πέναλτι που έχασε τότε με τον ΠΑΟΚ στο κύπελο. Που τον είχα και απέναντί μου θυρά ένα και το έβλεπα την μπάλα να πηγαίνει πάνω. Πήγε 30 χρονών στην Εθνική και αντί να μασάει σίδερα, ήταν κοκοκό. 30 χρονών τέτοιο έκανε. 30 χρονών έκανε ντεμπούτο στην Εθνική, ο Καράμπελας 2014. Επειδή έκανε μια καλή χρονιά με τη Λεβάντε, γι' αυτό τον πήρανε. Εγώ σου λέω γενικότερα σαν διάρκεια χρόνου. Μην τα λέτε. Άμα θέλετε πείτε τα. Απλώς να ακούσει αν κάποιος ακούει πρώτη φορά και κατέβηκε από το διάστημα. Παιδιά, δεν είμαστε όλοι αριανοί σαν το παλικάρι εδώ πέρα. Δεν λέω ότι είσαι λάθος, έτσι. Απλώς δεν συμφωνούν οι απόψεις μας. Υπάρχει και η διαφορετική άποψη. Μα δίκιο δεν, εντάξει. Ναι, okay, τα λέμε. Ένα τελευταίο, ενάμιση τελευταίο, θα είμαι γρήγορος να βγει παρακαλώ αν... Ακούει ο κύριος Αθηναίος, ο Αριανός, με το γέλιο το χαρακτηριστικό που κάνει. Αν θέλει, ναι, γιατί του μ' αρέσει, είναι έβυχο στα αυτιά μου. Και δεύτερο, αν θέλετε να βγει κάποιος παοξίδης να κάνετε αντιπαράθεση σε κόσμια πλαίσια, πάντα γιατί ακουγόμαστε, και θέλετε πόσα πρωταθλήματα έχεις κτλ., υπάρχει ένα εργαλείο, λέγεται ίντερνετ. Μπορείτε όλοι να μπείτε μέσα, να ανοίξετε τα καβά σας και να το δείτε. Επίσης, τελευταία φορά που πήρε ο ΠΑΟΚ διπλός στο πρωτάθλημα. Εντός έδρας του Άρη του Χαριλάου, αν δεν με αποπατάει η μνήμη μου, πρέπει να είχαμε δραχμές. Για το πρωτάθλημα μιλάω πάντα. Τώρα τα υπόλοιπα, αυτό το κενό που κάναμε εμείς ένα διάλειμμα και απέχουμε, εντάξει δεν πειράζει. Μακάρι να κληρωθούμε φέτος, να έχει χουλιαμά και ενδιαφέρον. Τι σπουδάζεις, ρε καθήκη? Τελείωσα οικονομικά, τώρα δουλεύω part-time πολιτής. Είσαι μεγάλη κουφάλα. Γιατί ρε αυτό που λέω? Με την καλή την έννοια. Να είσαι καλά. Σ' ακούω και το μεσημέρι εκεί με τον... Είσαι καλός πολιτής. Με τον 90. Άσος. Επόμενος κύριος, καλημέρα. Και παιδιά χαλαρώστε λίγο. Καλημέρα. Έλα φίλο. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Τι είπε τώρα το παλικάρι, ξέρω εγώ, για τα πρωταθλήματα είπε και για τα κύπελα. Ναι. Δεν τον αυγολέ μόνο ρε. Να δεις τι γίνεται, ξέρω. Δεν τον αυγολέ τελείως.
Πες τώρα λίγο εσύ ρε Ραπτόπουλες, τα ξέρεις λίγο. Ναι, να μάθω λίγο. Δεν μου λες, μεγαλύτερη παράδοση ποια είναι ξέρω εγώ τώρα. Αυτοί που έχουν αυτοί στην Ευρώπη ή αυτοί που έχουμε εμείς στο κύπελο μαζί με αυτούς. Κοντά είναι τα χρόνια. Το ίδια είναι. Από το 70 έχουν να κερδίσουν σε κύπελο. Πες ναι. Τα λίγο ξέρω εγώ. Όσες φορές προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ και έπαιξε μαζί τους, έχουνε χάσει. Το είπες, το έχεις πει αυτό. Από το 70 και μετά. Το έχω πει. Δεν το έχεις πει. Ξαναπες το για να το ακούσουν ξέρω εγώ, οι ακροατές σου. Το έχω πει. Ξαναπες το γιατί δεν το ξέρουν ορισμένοι. Από το 70 όσες φορές έπαιξε ο ΠΑΟΚ με τον Άρη, ο ΠΑΟΚ κέρδισε. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, ναι, μπορώ. Σε μονό ή διπλό αγώνα. Ναι, εννοείται ξέρω εγώ. Εννοείται. Και τι θέλω να πει αυτός και εγώ για τα... Ο άλλος τι έλεγε ξέρω εγώ... Ο άλλος. Δεν θέλω να το κάνω... Ρε πες ρε τι! Ναι, δηλαδή... Τι έλεγε ξέρω εγώ... Έχουμε λέει αυτόν εκείνον στις θέσεις αυτές... Ιστορίες του... Εντάξει, μ' αρέσει, τους γουστάρω κιόλας. Το πιστεύουν αυτό που λένε. Το πιστεύετε ρε. Γιατί να μην το πιστεύουμε, ναι. Το πιστεύετε. Σε ορισμένες θέσεις... Άμα είσαι αντικειμενικός παοξής, να πεις ότι ο Άρης είναι σε καλύτερη, καλύτερος παίκτης. Πες μου, εσύ σε ποια θέση είστε καλύτεροι. Σα center for. Και ο Αθανασιάδης είναι καλύτερος πούμε, από τον Λίδης και από τον Καπνίδη. Τι λέει ο άνθρωπος. Εσύ δεν βρίζατε τον Αθανασιάδη σε κάθε ήττα του ΠΑΟΚ. Που έκλεισε και... ο κύριος Κώστας από την Κατερίνη, δηλαδή τώρα. Μα εσύ δεν βρίζατε τον Αθανασιάδη μετά από κάθε ήττα του ΠΑΟΚ. Να πάρουμε center for να φύγει αυτός που έχουμε δεκάνει. Εσύ δεν το λέγατε. Κοίταξε να δεις αγόρι μου, το τι λένε στα ραδιόφωνα δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο. Πρέπει να βλέπεις, δηλαδή ο Αθανασιάδης είναι χειρότερος από αυτούς που έχετε εσείς. Ναι, είναι χειρότερος εγώ πιστεύω. Χειρότερος. Ναι. Ωραία. Τι να πω ξέρω. Να ρωτήσω κάτι, εσείς όταν ο Αθανασιάδης δεν έπαιζε καλά και έχανε ο Πάκου το βρίζατε. Όχι, καμιά φορά εγώ δεν έπεισα προσωπικά τον Αθανασιάδη, αλλά το θέμα είναι ότι δεν ήταν αυτό το οποίο ήθελα σε ορισμένες φάσεις. Ναι, άρα θέλετε να πείτε ότι θέλετε καινούργιο center for και όχι τον Αθανασιάδη. Ναι, πάντα θέλεις το καλύτερο. Άρα ο Αθανασιάδης είναι χειρότερος από τον Ήλιες και τον Καπνίδη που θέλετε να διώξετε. Δηλαδή αυτό παραπέμπει ότι είναι χειρότερος ο Αθανασιάδης. Μα είναι χειρότερος, είναι στα στέκα. Δεν κουνιέται. Εγώ θέλω το καλύτερο. Παραπεί στην ομάδα μου. Παραπεί ότι ξέρω εγώ, ο Αθανασιάδης είναι χειρότερος από αυτούς που έχετε. Μα είναι χειρότερος. Είναι χειρότερος. Μα είναι χειρότερος από τον Ήλιες και από τον Καπνίδη. Ναι. Ποιος άλλος έχετε για πες μου λίγο. Ας πούμε στο δεκάρι ο Μπίσεσβαρ είναι πολύ ποιοτικός παίχτης, αλλά μόνο μετά το 60. Δηλαδή δεν είναι μισοπνεύμονα, όπως λέει και ο Κωστής. Μισοπνεύμα, δεν έχει πνευμόνια. Εμείς έχουμε το Μιλούνοβιτς. Για συνέχισε ξέρω εγώ. Λοιπόν, άκου να δεις λίγο τώρα τι γίνεται. Ο ΠΑΟΚ τι έχει. Αριστερό μπακ, εθνική Κροατία. Ναι, ο Λέοβατς που εικόνο να βάλω είναι καλύτερος. Κάτσε δεν μα τον περνάει. Ο Βάσελ Αντωνόπουλος της ΑΕ καλύτερος θα είναι. Που τον βρίζουμε εμείς στην ομάδα μας είναι εθνική Κροατίας. Και επειδή είναι εθνική Κροατία. Και ο Σάμπο είναι. Και ο Σάμπο είναι εθνική Σλοβακίας. Τι σημαίνει αυτό, είναι παιχταράς. Τον παίρνει στην εθνική Σλοβακία. Ο Σάμπο στην εθνική Σλοβακία τον παίρνει. Και μάλιστα και δεξί μπακ παίζει. Τι σημαίνει αυτό, ότι είναι καλός παίχτης. Τι σημαίνει ότι είναι καλός παίχτης. Τον παίρνει στην εθνική. Μπορεί να σημαίνει κάτι για τους αυτούς που τους διαλέγουν. Λοιπόν, ο Σάχοφ, εθνική ξέρω εγώ Ρωσίας. Ποιος? Ο Σάχοφ δεν είναι. Ο Σάχοφ είναι Ουκρανός. Ναι, εθνική Ουκρανία. Τον οποίο εμείς δεν το θέλουμε. Εμείς δεν το θέλουμε ξέρω εγώ. Μας ξυνίζει, μας μυρίζει. Αλλά εσείς είστε καλύτεροι. Δηλαδή εμείς σε ορισμένες θέσεις είμαστε. Τώρα έχεις ντέρμπι με την Κέρκυρα. Για το ποιο θα περάσει, δηλαδή η Κέρκυρα είναι δύο βαθμούς πίσω. Είναι η Κέρκυρα είναι δύο βαθμούς πίσω από τον ΠΑΟΚ. Είσαι 6 βαθμούς, είσαι 7 βαθμούς, 6 δεν ξέρω πώς, πάνω από τον Ηρακλή που είναι τελευταίος. Με τον μυαλό σας κάνετε τι θέλετε. Ο Βασιλακάκης, ο Θοδωρής ο Βασιλακάκης σας περνάει στη βαθμολογία. Είναι δεύτερος, έχει 6 στα 6.
5 στα 5 δεν ξέρω πόσους αγώνες έχει. Και με βγαίνει ο προηγούμενος και με λέει. Με βγαίνει ο προηγούμενος. Εκείνο εκεί ξέρω εγώ το μυστήριο που αρχίζει και λέει για. Με βγαίνει ο προηγούμενος. Βασικά το μυαλό στους πάτους είναι. Αλλά τέλος πάντων ξέρω εδώ. Πάντω και εκείνο ξέρω εγώ κάτι καλά βγολέμονο. Και για το μεγάλο ΠΑΟΚ μην μιλάτε. Βγαίνει ο προηγούμενος και λέει: ο ΠΑΟΚ είναι υγιής ομάδα. Είναι υγιής ομάδα ο ΠΑΟΚ. Μην μιλάτε. Το μόνο που μπορείτε να μιλήσετε είναι να χαμηλαλέγαμε μεταξύ σας. Γιατί αυτά τα οποία λέτε είναι μαλακίες. Σε περνάει ακόμα και ο Αστέρας Τρίπολης με το Μηταρά. Με το Μύτη. Ο Ατρόμητος, ναι. Στον Ατρόμητο παίζει ο Παπαδόπουλος. Ναι. Παπαδόπουλος, με το Μηταρά. Ναι, εκνευρίστηκε ο φίλος του ΠΑΟΚ. Καλημέρα. Καλημέρα στον επόμενο κύριο, μάλιστα. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Λοιπόν, ΠΑΟΚτσής είμαι εγώ. Λοιπόν, ρε παιδιά τώρα. Αυτές οι συγκρίσεις είναι δυνατόν να γίνονται σε διαφορετικό επίπεδο που παίζουν οι ομάδες. Ο ΠΑΟΚ και οι άλλοι παίζουν πρώτη εθνική, οι άλλοι παίζουν β' εθνική. Δηλαδή οι παίκτες του Άρη δοκιμάζονται κάθε Σαββατοκύριακο με παίκτες της β' εθνικής. Δεν μπορεί να γίνει σύγκριση, ρε παιδιά. Είναι σαν αν παίξει ο Άρης τώρα με μια ομάδα ενός δημοτικού σχολείου, θα φανεί ότι είναι ρεάλ. Εσείς γιατί συγκρίνετε τον ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό τότε? Κακώς το συγκρίνουμε τον Ολυμπιακό. Με τον Ολυμπιακό, ναι, είμαστε στην πρώτη εθνική. Ναι, αλλά γιατί μερικοί συγκρίνουν τον ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό? Στην ίδια, άκουλε παιδιά μου, στην ίδια κατηγορία πρέπει να γίνουν τις συγκρίσεις των παικτών. Γιατί ο βαθμός δυσκολίας είναι διαφορετικός στην πρώτη εθνική και διαφορετικός στη β' εθνική. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο Άρης που είναι στη β' εθνική δεν είναι καλύτερος από τον Ηρακλή, από τη Βέρεια, από τον Πλατανιά, ας πούμε, δεν είναι καλύτερος? Άμα δεν παίξουν μεταξύ τους σε επίπεδο πρωταθλήματος, πώς θα το πεις? Και να παίξουν να κερδίσει ο Άρης, δεν γίνεται ο Ηρακλής και η Βέρεια. Δεν μπορεί να το πεις ακόμα. Και ο ΠΑΟΚ έπαιξε με τα Τρίκαλα και έφερε χ 0-0. Τι σημαίνει αυτό? Βρασίστε το κύπελο τώρα κατά μέρα. Το κύπελο είναι χαζομάρα. Και εσείς δεν δίνετε σημασία στο κύπελο, αλλά δεν βλέπω το παίρνετε. Δεν δίνουμε σημασία στο. Και στο πρωτάθλημα που δίνατε το παίρνετε. Ωραία, τότε σήμερα ο ΠΑΟΚ έβαλε πόσο, 7-8 έβαλε. Και η Καλαμαριά έβαλε στον Ερδαϊκό 7, τι σημαίνει? Ωραία, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει τίποτα αυτό τώρα? Δεν σημαίνει, τότε γιατί μου το λες? Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Ας το κύπελο. Εγώ σου μιλάω το εξής τώρα. Εγώ σου λέω άλλα πράγματα σου λέω. Ο βαθμός δυσκολίας στην πρώτη εθνική είναι διαφορετικός από το βαθμό δυσκολίας στη β' εθνική. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε αυτό? Εάν αυτή η παίκτης, αν αυτή η ομάδα του Άρη φύγει στην πρώτη εθνική, τότε θα γίνουν οι συγκρίσεις μεταξύ τους. Να παίξουν. Δεν μπορείς τώρα να λες ότι ο Άρης έχει καλύτερη ομάδα από τον Ηρακλή. Παίξανε σε επίπεδο πρωταθλήματος με αυτούς τους παίκτες. Δεν παίξανε. Ρε παιδιά, σκάτε γάιδαρο, τι να σας πω. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε αυτό. Πάμε επόμενος κύριος. Σκάτε γάιδαρο. Επόμενος κύριος. Καλημέρα. Καλημέρα, ραπ. Καλημέρα, κύριε. Εγώ είμαι. Ναι. Μια ερώτηση θα ήθελα να σε κάνω. Ναι. Το παλικαράκι που έχει δίπλα σου μήπως φοράει γυαλιά? Όχι, φίλε, δεν φοράω. Όχι. Θα έπρεπε, γιατί αυτός ο Άρης που βλέπεις είναι σαν να μας περιγράφει την Μπαρτσελόνα. Αλήθεια τώρα. Εγώ αυτό είπα. Είναι δυνατόν οι συγκρίσεις που κάνεις? Μου συγκρίνεις τον Μιλούνοβιτς με τον Ροντρίγκες και τον Γκλάς με τον Καπνίδη? Δεν είναι σύγκρα Μιλούνοβιτς με τον Ροντρίγκες. Ο ΠΑΟΚ έχει, πιστεύω, τα καλύτερα εξτρέμ στην Ελλάδα. Εξτρέμ. Τώρα στο κέντρο, ο Σάκοφ. Μπορούμε να το συγκρίνουμε με τον Ντάτο. Τι διαφορετικό έχει ο Σάκοφ? Να μου πείτε σε τι είναι καλύτερος ο Σάκοφ. Μα είναι δυνατόν να μου κάνεις τέτοιες συγκρίσεις? Μα πείτε μου σε τι είναι καλύτερος. Ο Τάτος των τριών προϊόν. Επόμενος κύριος. Μάλιστα. Έλα ρε Αλάνια. Έλα ρε, τι κάνεις καλά είσαι? Είστε καλά? Καλά. Με το Μένιο θέλω να μιλήσω λίγο. Ποιο Μένιο? Όχι τον Πιτσερίκο, τον άλλο που είχες. Το μεγάλο. Ναι. Κάντε, μίλα το. Πού είναι, είναι εκεί? Έλα, πες μου. Εδώ είναι. Ακούς, φίλε. Έλα. Ρε μεγάλε, εγώ είμαι 52 χρονών, εσύ 48 κιλές μεσήλικας. Εγώ η καρδιά μου νιώθω για 30. Με 35 γυναίκες βγαίνω έξω και κάθονται σούζανα. Ο Ραπτόπουλος το είπε, δεν το είπα εγώ. Λαράκι, εγώ είμαι πάω. Καλά, προστάτη έλεγξε κι εσύ. Δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται. Για πες μου. Πάω 52 χρονών. Ένα πράγμα όμως θέλω να σου πω. Έλα, πες μου. Κοίτα κανένα προστάτη. Και ΠΑΟΚτσίδες και Αριανούς. Ναι. Γιατί συγκρίνουμε τώρα τον Άρη και τον ΠΑΟΚ? Για ποιο θέμα, δεν μπορώ να καταλάβω. Μη μαγεία.
σε πιθανότητα που θα παίξουν στο κύπελο. Έτσι, με ανοίξαμε μια κουβέντα. Για το κύπελο. Τότε γιατί αν κάθονται όλοι και ασχολούνται, εκεί έχει ο ΠΑΟΚ, εκεί έχει ο Άρης. Ναι, εσύ, τι, εσύ γιατί. Θέλω. Ναι, ναι. Πάω κάρι τελικό κυπέλο Ελλάδος και θα πάμε μαζί να το δούμε. Α, αυτό είναι το καλύτερο. Έτσι, συμφωνείς. Βέβαια, φυσικά. Τελικό να πάμε και ξεκαθάρισμα λογαριασμό να κάνουμε εκεί. Βέβαια. Να αναδιώσουμε όπως το έγινε και το 70, ε. Όπως έγινε, ναι, όπως έγινε, ναι. Όπως ναι. Έγινε και στην Τούμπα πριν από λίγα χρόνια που ακόμα το δοκάρι του Μόρις κουνιέται. Ό,τι θέλει ας γίνει, ρε φίλε. Εγώ θέλω τελικό πάω κάρι στο Καφτατζόγλιο και μπράβο. Να πάμε μαζί. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αυτό είναι το καλύτερο. Ωραίος. Ωραίος. Καληνύχτα. Γεια σου, φίλε. Επόμενος κύριος. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Ραπ, με σένα μιλάω. Με όλους. Λοιπόν, για να σου κάνω μια ερώτηση και μετά θα περάσω στον κύριο εκεί πέρα που έχεις. Τρεις κυρίους έχω. Τρεις κυρίους. Με το μικρό πιο πολύ ναι. Θέλω να μιλήσω. Σκέφτηκες πολύ να φέρεις το μικρό εκεί πέρα στην εκπομπή. Ναι. Ωραία. Ας περάσουμε στον μικρό κύριο. Δεν μου λες φιλαράκι. Έλα φίλε. Βλέπεις μπαλίτσα συχνά, έτσι. Ναι. Σχεδόν κάθε μέρα. Κάθε μέρα βλέπεις μπάλα. Είναι αγγλικό, ιταλικό, τα πάντα βλέπω. Α, ωραία. Με ποιο σκεπτικό κάθεσαι και λες αυτά που λες για τον ΠΑΟΚ. Για πες μου. Με ποιο σκεπτικό. Βλέπω ναι. Ότι μερικοί ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ αρχίζουν και βρίζουν τους ποδοσφαιριστές τους. Άμα είναι παλτό θα το βρίσεις. Ναι. Σε ορισμένες θέσεις πιστεύω ότι ο Άρης είναι καλύτερος. Σε ορισμένους παίκτες, όχι σε όλη την 11, εντάξει, μην το τραβήξουμε κιόλας. Σε ορισμένες θέσεις ναι. Είναι καλύτερος από παίκτες του ΠΑΟΚ. Αφού είσαι καλύτερος, για ποιο λόγο είσαι εκεί που είσαι. Γιατί εμένα δεν ήρθε ένα Σαββίδης ουρανοκατέβατος. Γιατί άμα δεν ερχόταν σε σένα, θα έπαιζε με τα άσπρα χώματα κι εσύ. Που ήρθε ο Σαββίδης. Εντάξει, και δεν φταίμε εμείς που δεν ήρθε κανείς. Ναι, αλλά τι είναι αυτά που κάθεσαι και λες. Τι λέω. Καταλαβαίνεις ότι λες πράγματα τα οποία είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Μα δε, τι πολύ μακριά από την πραγματικότητα, πραγματικότητα είναι. Ο μοναδικός καλός παίκτης που έχεις, φίλε μου, ο Μιλούνοβιτς. Ο Τάτος είναι, ο οποίος μπορεί να παίξει καλή μπαλίτα, αλλά είσαι μέχρι εκεί. Δεν είναι δυνατόν να λες τέτοια πράγματα για την ομάδα που έχει τώρα αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ. Ορίστε, δεν σ' άκουσα. Δεν είναι δυνατόν να λες αυτά που λες για την ομάδα που έχει αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ είναι. Θα, ναι, δεν μπορεί να πω, αλλά. Το αλλά... είναι ο Αθανασιάδης. Κανένας άλλος. Ο Λέοβατς τι είναι. Που ο Λέοβατς ούτε. Αλλαγή έπρεπε να είναι και στην αλλαγή έπρεπε να βάλουν ένα κόνο στο κάσμα και ένα μπουφά για να μην κρυώνει ο κόνος. Μάλιστα. Δηλαδή να έβαζα καλύτερα τον Ραούλ Μπράβο στη δικιά του θέση. Ναι. Είναι ο Ραούλ καλύτερο. Μπράβο, όχι, είπαμε. Εντάξει. Ο Ραούλ Μπράβο είναι παλέμαχος, 35 χρόνων, 36 πόσο είναι. Τώρα είναι παλέμαχος. Ρε φίλε, πριν δύο συζητήσεις τον είχες κάνει. Δεν είπα εγώ τίποτα για τον Ραούλ Μπράβο. Δεν είπα τίποτα. Γιατί η Β' Εθνική είναι μια χαρά ο Μπράβο. Εγώ δεν είπα τίποτα για τον Μπράβο. Τι να σου πω. Εγώ λέω, ο Τάτος είναι καλύτερος από τον Σάχοφ, πιστεύω. Τώρα τα εξτρέμ του ΠΑΟΚ είναι πιστεύω. Ο Τάτος απλά. Είναι ο Τάτος. Είναι καλός μπαλαδόρος, φίλε μου, αλλά μέχρι εκεί. Ο Μάτος είναι το καλύτερο δεξί μπακ στην Ελλάδα, το παραδέχομαι. Τα εξτρέμ του ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ καλά. Αλλά άμα πιστεύω την μπάλα στα δίχτυα, δεν θα έπαιζαν στον ΠΑΟΚ. Θα έπαιζαν σε μεγαλύτερη ομάδα. Εγώ φίλε κατά τάλα... να πει μέσα ο Κουλούρης να παίξει και όχι ο Αθανασιάδης. Ο Κουλούρης είναι. Ο Κουλούρης είναι ο Αθανασιάδης σε νεότερη ηλικία. Θα έβαζα εγώ το Μιστακίδη σέντερφορ, ή θα έπαιζα με ψεύτικο 9 τον Περέιρα. Καλύτερα θα έπαιζε ο Πάοκ. Τι έχεις να πεις για τον Κουλούρη. Πλατυποδία έχει ρε φίλο Κουλούρης. Ποιος Κουλούρης θα πω. Πλατυποδία. Και τι έχει. Δηλαδή δεν είναι. Θα πας να χτυπήσεις τώρα. Δηλαδή ο Λετάλεκ. Θα σου πω εγώ ο Λετάλεκ. Ατρόμητο. Θες άλλη ομάδα. Πανιόνιο Ασαριφάτ. Σου πω άλλη ομάδα. Ο Κόντε του Πας Γιάννενα. Ποιος Κουλούρης ρε Αρισόρροπε. Τρελώσε. Πάμε διάλειμμα. Για πες τι θες να πεις. Εγώ λέω ότι ο Άρης έχει έναν κανονικό προπονητή τουλάχιστον. Κανονικός θα πει. Τον Αναστόπουλο, ο οποίος έχει αναλάβει πολλές μικρομεσαίες ομάδες, τις οποίες έχει και σώσει μάλιστα κατηγορία, τα έχει πάει περίφημα. Ενώ ο ΠΑΟΚ είναι με τον Ίβιτς, ο οποίος είναι ακόμα στον υπηαγωγείο και μαθαίνει πράγματα ακόμα. Και με λέει ένας, ο ΠΑΟΚ δίνει υγιής ομάδα, που είχε τα σενάρια με τον Τζαβέλα, ο οποίος λένε ήταν συστημένος και είχε κάνει κλίκα με ορισμένους παίκτες για να διώξουν τον Ίβιτς. Και με λέει ότι είναι υγιής ομάδα ο ΠΑΟΚ. Δεν έχω τίποτα να πω.
Αυτά τι. Και λένε για τα κόρνερ τα δικά σου. Α, για τα κόρνερ που κατηγορούν ορισμένοι τον Άρη για τα κόρνερ. Και αυτοί κάνονται και με τον Τζαβέλα και στείλουν παιχνίδια τι κάνουν. Λένε. Λένε, έτσι λένε. Δεν τα υιοθετείς. Όχι, έτσι λένε. Από εισαγγελέας. Είναι φήμες αυτές. Φήμες. Και για εσάς υπάρχουν φήμες. Ναι. Με βέρειες και τέτοια. Γενικά υπάρχουν και κακές φήμες. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Ρε παιδιά τώρα, συζήτηση είναι αυτή. Το είπα οξύς έτσι. Δηλαδή, έχουμε τους Αργιανούς από τη μία. Έχουμε οξύς από την άλλη. Μια ομάδα Α εθνικής, η άλλη ομάδα Β εθνικής. Θα συγκρίνουν ένας με τον άλλο. Από τη μία ο φθόνος του Αργιανού, από την άλλη ο κομπλεξισμός του Παοξύ, απέναντι στον Άρη. Δεν μπορώ να καταλάβω για πράγμα. Αν και το Αργιανάκι είπε δύο πράγματα σωστά. Τι είπε? Είπε ότι ο Άρης έχει κανονικό προπονητή, ο Παοξ δεν έχει. Και ένα άλλο σωστό είπα, ότι θα βάζετε το Μιστακίδη σεντερφόρ. Πολύ σωστά. Κατά τα άλλα, τι σε ενδιαφέρει Αργιανάκι για τον Πάοκ τώρα? Δεν κατάλαβα. Είσαι εσύ στη Β' την εθνική σου. Και εσύ Παοξής που το πεις περήφανο. Με τον Άρη, και την ομάδα Β' εθνική. Με τόσα λεφτά που έχεις, επιτρέπεται σε αυτή τη θέση που έχεις και αργά σε αυτά τα αποτελέσματα. Εγώ τώρα περήφανο θα είμαι. Δεν είσαι. Φυσικά και δεν είμαι στο Παοξής. Όσο για το λαό του Πάοκ, είναι πολύ μεγάλος λαός και τελευταία θα πει κάποιος δεν έχει παλμό, δεν έχει δύναμη, αυτό δεν επιτράπει. Δεν έχει παλμό, λες. Ναι. Δεν έχει γιατί είναι πολύ πικραμένος. Κανείς δεν έχει αναφέρει ένα γεγονός. Τι πίκρα έχει, δηλαδή. Έχω πάει στο τελικό κυπέλλου που φάγαμε 4 από τον Παναθηναϊκό. Εντάξει. Έφυγα τόσο στεναχωρεμένος, όχι γιατί χάσαμε το κυπέλλο, όσο γιατί πικράθηκε αυτός ο κόσμος, που εγώ από 10 χρόνια πάω στην Τούμπα, αυτό που είδα στο τελικό το κυπέλλου, και θα πω το περιστατικό, κανείς το ανέφερε. Δεν το έχω δει ποτέ. Τι είδατε? Πραγματικά αυτός ο λαός είναι ο μεγαλύτερος του κόσμου. Θα αναφέρω την εικόνα που ήταν εκπληκτική. Ήταν η εκπληκτικότερη εικόνα που έχω δει ποτέ και έχω πάει έτσι, από 10 χρόνια πάω μάτσι. Λοιπόν. Τι? Είχε κερδίσει τέλος πάντων ο ΠΑΟΚ την κερκίδα εμφανώς εναντίον του Παναθηναϊκού. Σε κάποια στιγμή όμως η Παναθηναϊκή προς το τέλος και πριν να βγουν οι ομάδες που βγήκαν, δεν θυμάμαι. Πού τις είχαν κρύψει, πετά τις σημαίες επάνω και τις σημαίες και δημιουργούν εικόνα. Δηλαδή όταν εσύ δεν έχεις καμία σημαία, όπως δεν έχεις σημαία, μας πήρανε, αυτές τις είχανε. Πόσες φαλόμες δεν ξέρω. Όταν λοιπόν δεν έχεις σημαίες και αυτοί έχουν σημαίες, ωραία, κατευθείαν δημιουργούν εικόνα ότι υπερισχύουν. Λοιπόν, ραπ, δεν κράτησε η σκέψη του Παοξίδη θα κάνει πάνω από 5 δευτερόλεπτα. Μέσα σε 5 δευτερόλεπτα όλη η κερκίδα του Παοξί βγάζουν τις μπλούζες, μένουν γυμνοί, εικόνα του γυμνού από 10.000 κόσμο, 15 φανταστική, και να τις κουνάνε με το χέρι. Να βλέπεις τις σημεούλες να κατεβαίνουν. 15.000 ήσασταν. Παραπάνω ήταν, μισό του γυμνού, δεν θυμάμαι. Πώς ήτανε, όχι 15, παραπάνω 25, πώς ήτανε. 25-25, ήτανε μισό ακριβώς, έτσι. Μισή-μισή. Στο Ολυμπιακό στάδιο ήταν, έτσι. Ναι. Να βλέπεις όλοι γυμνοί, επειδή δεν είχαν σημαίες και να κουνάνε το... και να ουρλιάζουν και να κουνάνε τις μπλούζες. Να βλέπεις τις σημαίες των Παναθηναϊκών να κάθονται κάτω και να κάθονται μαζί και αυτοί κάτω. Μια νίκη απίστευτη, ένας λαός απίστευτος, μια ψυχή απίστευτη που όμως έχει τόσο επικρατεί που φαινομενικά δεν έχει παλμό και φταίει, όχι δεν φταίει υπόψης. Δεν μπορούμε να είμαστε περήφανοι και σε Αργιανάκη μου δεν υπάρχει λόγος να τα βάζει το πρόξη, ούτε γιατί δεν είναι περήφανος ο πρόξης, διότι με τόσα λεφτά που έχεις δίκιο σε αυτό που είπες, βρήκαμε λεφτά, δεν κάναμε τίποτα. Και αν δεν κάνει τίποτα ο Σαββίδης πιο έξυπνο, να σκεφτεί λίγο πιο λογικά, αυτός ο λαός όλο θα χάνει αυτή την ψυχάρα που έχει. Μάλιστα. Κάνει για σένα να πω, ναι. Κριτική. Ναι. Σ' ακούω συνέχεια, σε θαυμάζω, είσαι πολύ καλός παραγωγός, και πολύ καλός χαρακτήρας. Εσένα θα λέω πάντα δεν μ' αρέσει όμως, έτσι. Mm. Δεν μ' αρέσει τι? Που φέρνεις τον αλάτο, που τον προβάλλεις τόσο πολύ. Ναι. Είναι καλός, θα πω τη δικιά μου την άποψη, καλός χαρακτήρας ο Μαλάτος και ο Μαλάτος ο στιβαρός και ο Μαλάτος ο τοποθετημένος. Ο σκληράτος. Λοιπόν, ναι. Μαλάτος. Λοιπόν, άκου κάτι. Ο άνθρωπος βάλετε λέει ωραίο, τα λέει και άλλοι τι λέει ωραίο και άλλοι είναι άσχημα. Για μένα έχω γνωρίσει Ολυμπιακούς οι οποίοι είναι πικραμένοι, στεναχωρεμένοι και απομακρυσμένοι κατά κάποιο τρόπο με αυτά που βλέπουν το λέρωμα και τις αδικίες εξαιτίας του Ολυμπιακού. Δεν είναι καθόλου χαρούμενοι. Άνθρωπος ο οποίος σε αυτή την ηλικία και δεν παραδέχεται αυτή τη βρωμιά που έχει φέρει ο Ολυμπιακός
σήμερα ακόμα δεν μπορεί να είναι ούτε σοβαρός, ούτε ηθικός, ούτε στιβαρός. Αυτό θέλω να πω. Μάλιστα. Εγώ δεν τον έφερα στην εκπομπή μου και γενικώς δεν θα έφερα στην εκπομπή μου κανέναν Ολυμπιακό που θα υποστηρίζει τον Ολυμπιακό. Θα έφερα τον Ολυμπιακό που δεν υποστηρίζει τον Ολυμπιακό για αυτό που κάνει. Λες να υπάρξει τέτοιο. Υπάρχουν, έχω γνωρίσει εγώ. Ναι, μου λένε, ξέρω και είναι και απομακρυσμένοι. Αυτοί, ας πούμε, είναι ξενερωμένοι Ολυμπιακοί. Δεν τους αρέσει. Βέβαια. Τι νομίζεις, υποξίδες, άμα κάναμε τέτοια, που θέλω να τα κάνουμε. Δεν σου λέω όχι. Οι μισοί θα σπάσουν. Ο Πάοκ είναι μαθημένος από την Αδικία, από εκεί έγινε ομάδα, από εκεί έγινε φίλα. Ακόμα και ο Αργιανός, να σου πω και κάτι. Εγώ συμπαθώ και ως Αργιανός και ως Ερακλής. Θεσσαλονίκη είναι, αδικημένες ομάδες είναι. Αδικημένες είναι. Φυσικά είναι αδικημένες. Πάρα πολύ. Φυσικά, από όλη την Αθήνα όταν χρειαζόταν θα σπάξει τον Άρη. Βεβαίως με τον Άρη θα πω το φιλαράκι κάτι που δεν ξέρω, το πω και εσένα, εσύ θα ξέρεις καλύτερα. Ξέρεις ότι εγώ πόσο πολύ θέλω να κερδίσω το πρωτάθλημα. Α, να κάνω μια άλλη κριτική, πολύ ωραία. Την ωραιότερη εξέλιξη ομάδας που έχω δει ποτέ σε ελληνική ομάδα την έχει κάνει ο Άρης. Λοιπόν, εξηγώ και θα φτάσω στο άλλο που να πω. Ο Άρης έκανε το εξής έξυπνο και πολύ όμορφο. Τότε στην εποχή που ο ΠΑΟΚ ήταν μεγάλη ομάδα από το 1975, ας πούμε, που είχε φάγει μια πεντάρα από τον ΠΑΟΚ, ποιος είχε φάγει μια πεντάρα. Επειδή ο Άρης δεν είχε τα λεφτά να πάρει τους καλύτερους Έλληνες παίχτες εθνικής, πήρε καλύτερους μικρούς. Κούης, Μπαλής, Σεμερτζίδης, ποιος ήταν άλλος εκεί πέρα, όλοι αυτοί εκεί πέρα μεγάλη ομάδα. Ξεκίνησε τα παιδάκια 17-18 χρονών, φάγανε μια πενταρίτσα από τον ΠΑΟΚ, τι να κάνουν, καλά έκανα και το φάγανε και μέσα στο γήπεδο, το θυμάσαι ιστορικά. Αλλά αυτή η ομάδα, τσίκι, 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 έγινε μια ομάδα, άρα, η οποία και στην Ευρώπη και έπρεψε κτλ. Και έφτασε σημείο στον Παράζ, ωραία, να πάρει τον πρωτάθλημα τον Ολυμπιακό που δεν το πήρε. Και δυστυχώς έφτασε στην ξεφτύλα που τα δικά μου τα μάτια έλεγαν ότι αυτό το μάτι δεν ήταν κανονικό, δεν ξέρω τι έλεγε, ναι. Να δω ένα πρώτο ημίχρονο τον Άρη να διαλύει τον Ολυμπιακό και στο δεύτερο να τρώει δύο καθισμένος. Τώρα που συγγνώμη δεν έγινε. Τέλος πάντων. Τα λέμε. Αυτά. Τα λέμε. Σέντερ φορ δεν είχε εκείνη η ομάδα, έπαιζε με τον Βάγκη. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Γεια χαρά. Καλώς τον. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Ναι. Στα παιδιά εκεί πέρα. Ναι. Γιατί έχουν σκεφτεί, έχουν αναλογιστεί τίποτα, γιατί ήρθε ο Ιβάν Σαββίδης ή ένας επιχειρηματίας τύπου Ιβάν Σαββίδης στον ΠΑΟΚ και δεν ήρθε στον Άρη? Φαντάζομαι θες να πω ότι ο ΠΑΟΚ είναι μεγαλύτερη ομάδα από τον Άρη, γι' αυτό. Πιο γνωστή ομάδα. Δεν είδε κάποια σημάδια, δεν αιτιολογεί μια επιχειρηματική κίνηση αυτό. Δεν ξέρω τι είδε στον ΠΑΟΚ και τον Αλέβαδο Σαββίδης. Δηλαδή είδα τρία σωματεία και έκανε, επέλεξε ένα συντύχη, αυτό θέλω να μου πει. Μπορεί λόγω κόσμου, γι' αυτό. Δεν ξέρω γιατί. Ναι. Λόγω δυναμικότητα, α πούμε, τα τελευταία χρόνια ότι ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερο. Γιατί πριν έρθει ο Σαββίδης, ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλύτερο του Άρη. Το ιδέα σου, αδερφέ. Ναι, ιδέα μου. Για σκέψου λίγο 2010-2011, η σφαγή με στο. Τότε που έχασε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού. Ναι. Ποιος ήταν διαιτητής? Σπάθας. Ο Σπάθας. Και ο Άρης είχε δηλαδή, θες να μου πεις λεφτά, να πληρώσει ο Σπάθα για να στήσει το παιχνίδι και να το πάρει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Ή μήπως έβαλε ο Παναθηναϊκός το Σπάθα τότε διαιτητή για να πάρει το μάτς. Εναγνία του Άρη όλα αυτά. Δεν ξέρω. Ο Άρης πάντως ξέρω δεν είχε τότε λεφτά για να πληρώσει διαιτητές. Ναι. Αδερφέ. Εγώ ξέρω ότι έβαζε το Σπάθο Παναθηναϊκός για να παίρνει τα παιχνίδια. Αυτά τα παιχνίδια που τον βόλευε. Ωραία, και όσον αφορά για την δυναμική των παιχτών που λες, είπες ότι έχει τρεις καλύτερους παίκτες. Μου τους είπες κιόλα. Μιλούνοβιτς, Τάτος και ποιος άλλος. Και center forward ο Ήλιτς ή ο Καπνίδης αντί του Αθανασιάδη. Ο Ήλιτς έχει 62-65 γκολ, αν δεν κάνω λάθος, γενικά στην κρίση. Ο Αθανασιάδης έχει 80. Περνάει ο Αθανασιάδης ένα φεγγάρι ντεφορμαρίσματος. Ναι, μόνο φέτος. Ωραία, μόνο φέτος, ναι. Πέρυσι ναι. Είχε περίπου 15-16 γκολ ο Αθανασιάδης. 15. Ναι. Βλέπεις κάπου να υστερεί ο Αθανασιάδης πέρυσι? Τι να πω τώρα για τον Αθανασιάδη που είχε πέρυσι 15, εγώ για φέτος λέω. Ο Αθανασιάδης δεν αφήσει το ότι πέρυσι δεν έβαλε 15 γκολ. Και όσον αφορά αυτό που λες ότι όλοι τον έκραταν κτλ. Αν είδες, αν δεν παρακολούθησες το τελευταίο ευρωπαϊκό ναι, παιχνίδι. Το είδαμε τη Λίμπερις που το χειροκροτούσαν ναι, όλοι. Ναι, αυτό σημαίνει ότι μερικά είναι κολοτούμπες. Δεν είναι κολοτούμπες. Είναι η μικρή μερίδα αυτή που βρίζει τον Αθανασιάδη και κάθε Αθανασιάδη, έτσι. Δηλαδή, εσύ, σαν Παοξίδη, θες ένα καινούριο σεντερφόρ. Θες να μείνεις με τον Αθανασιάδη. Μέσα από λίγο κάτι. Για να σε αναλύσω τώρα και να κλείνω.
Εγώ θέλω έναν καλύτερο center for, γιατί έχω υψηλότερους στόχους πλέον. Για τα εγχώρια σύνορα, ο Αθανασιάδης είναι ένας καλός center for, που αν τροφοδοτηθεί σωστά, που αυτή τη στιγμή δεν τροφοδοτείται και τόσο, ναι, εντάξει, μπορεί να κάνει αρκετά γκολ. Γιατί αν δεν έχει ούτε ένα δεκάρι μου πίσω να τον βγάζει μπάλιες, ούτε τα χαφ του πάω και είναι δημιουργικά. Τα περισσότερα κάνουν τελικές, αν το έχεις καταλάβει, και δεν σκοράρουν. Ναι, ξέρω. Δεν θα συμφωνήσει το Άρη να έχει μια καλή ομάδα για τη Βιτεθνική και μια ανταγωνιστική, θα έλεγα, ομάδα για την Άλφα Εθνική. Αν δεις ομάδες τύπου Ηρακλής, Λάρισα, Ηρακλή, Βέρεια κτλ., είσαι μια καλή ομάδα. Αλλά δεν μπορώ. Δεν αποδέχομαι δηλαδή να μου βγαίνεις και να μου λες ότι ίσως να το πάρεις λεπτομέρειες. Εγώ πιστεύω ότι θα σε νικήσω, δεν θα περάσω αέρα. Ούτε θα έρθουν. Εγώ δεν σου είπα θα περάσει. Αυτό σημαίνει ότι άμα δεν περάσει αέρα θα κρυθεί λεπτομέρειε στο μάτ. Όχι, ρε φίλε, το να περάσει αέρα. Με το να έχει τώρα ο Πάουκ, δηλαδή θε να μου πει θα έρθει μέσα στο Βικελίδη, θα βάλει 4 γκολ, 4-0 και θα φύγει. Όχι, όχι. Δεν μπορεί ο Πάουκ, ας πούμε, να έρθει και να πάρει ένα ζόρικο 0-2. Ζόρικο 0-2. Αυτό σου είπα, λεπτομέρειε θα κρυθεί το μάτ. Το 0-2 είναι λεπτομέρειε. Αυτό σε λέω. Λεπτομέρειε είναι 2 γκολ να καταλήξει το πλεκτό. Αυτό μου λε. Είναι λεπτομέρειε είναι. Το μάτς θα κλειδίσεις λεπτομέρεια. Αδερφέ, θα ήθελα να είσαι τόσο υπερόπτης και στη ζωή σου, να καταφέρεις πολλά. Πραγματικά, αυτό σου εύχομαι. Να είσαι καλά. Και τι να πω, ο διπλανός σου 48χρονος να σου βάλει λίγο μυαλό, να ξέρεις. Πέμπτος από το τέλος, καλημέρα. Είσαι άμυαλος. Καλημέρα, φίλε. Είμαι. Επόμενος. Ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Είμαι ο Νίκος, ο φίλος του Γιάννη που έρχομαι στην εκπομπή. Ναι. Και αδερφός του Φώτη που μιλάει, ναι, του Αριανού. Του Αριανού, ναι. Ναι. Ήθελα να μιλήσω λίγο για τη σύγκριση στο ρόστερ που κάνανε πριν. Απλά θέλω να πω ότι ο ΠΑΟΚ έχει και πιο νεανικό ρόστερ και παίρνοντας σαν μονάδες σίγουρα είναι καλύτερος και από αυτοί οι τρεις που λέει, όχι, δεν είναι καλύτερα από αυτούς που έχει ο ΠΑΟΚ. Όπως για παράδειγμα που ανέφερε τον Μιλούνοβιτς. Από ποιος που είναι καλύτερος από οποιοδήποτε επιθετικό που έχει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Είναι καλύτερος από τον Περέιρα. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι καλύτερος, αλλά όχι πολύ καλύτερος ο Περέιρα από τον Μιλούνοβιτς. Αλλά είναι καλύτερος ο Περέιρα. Είναι καλύτερος, ναι, πιστεύω ότι είναι. Δεν το βάζει όμως βασικό. Δεν το βάζει όμως βασικό, καλά, εντάξει. Αυτό δεν έχει να κάνει με το πόσο καλός είναι ο παίκτης, αυτό έχει να κάνει με την κρίση του προπονητή. Άρα πάμε και στο θέμα του προπονητή τώρα. Είδες, εγώ σε λέω ότι ο Άρης έχει ένα κανονικό προπονητή, τον Αναστόπουλο, και ο Ίβιτς είναι ακόμα στον υπηαγωγείο. Ωραία, εντάξει. Αυτό δεν έχει να κάνει. Δεν μίλησε για προπονητή, εγώ μίλησα για ρόστερ. Ο Καπνίδης είναι καλύτερος από τον Περέιρα. Καπνίδης. Ναι. Καταρχάς ο Περέιρα δεν είναι center for. Εγώ σε λέω για center for. Ο Περέιρα νομίζω δεκάρι. Ο Περέιρα δεν είναι δεκάρι. Τι είναι. Παγκίτης. Φέρει τα νερά στον πάγκο. Το κανονικό προφόρ που πρέπει να βάλουν δεν το βάζουν. Δεν φταίει τώρα. Και ο Τιάμ που έφερε ο Πάουκ τι έκανε. Έφερε τον Τιάμ, τι έκανε κάτι, έβαλε γκολ ο Τιάμ, έκανε μια καλή εμφάνιση στον Πάουκ και δεν το ξέρουμε. Με λέει φέραμε ένα μαύρο εξτρέμ. Έκανε κάτι. Ωραία, από εκεί και πέρα τώρα που είπε για λεπτομέρειες και αυτά, ποτέ δεν παίζεις μπάλα και θεωρείς ότι το 0-2 σε μια έδρα όπως είναι το Κλάνδης Βικελίδης θεωρείται λεπτομέρεια σε ένα Άρης ΠΑΟΚ. Φίλε, τώρα αν κάνει ο ΠΑΟΚ δύο τελικές ή τρεις και βάλει δύο γκολ, αυτό δεν είναι στη λεπτομέρεια. Όχι, αυτό είναι κατά του Άρη που χάνει με 0-2 με δύο τελικές του ΠΑΟΚ στο Βικελίδης. Δεν είναι λεπτομέρεια. Δηλαδή, ας πούμε, περίμενε. Ας πάρουμε ένα μάτι της Λίβερπουλ με μια άλλη ομάδα η οποία κάνει, η Λίβερπουλ κάνει 30 τελικές και η, δεν ξέρω τώρα, ας πούμε τη Southampton που κάνει μια τελική. Και το μάτι έρχεται 1-0 υπέρ τη Southampton. 2-3 τελικές που κάνει. Τι σημαίνει αυτό, ότι είναι κατάδια της Λίβερπουλ αυτό. Όχι, λεπτομέρεια είναι άμα κάνει κάθε ομάδα από μια φάση και είχε βγει 1-0, ξέρω εγώ, υπέρ τη άλλη ομάδα που έχουν κάνει τις ίδιες φάσεις. Όχι άμα κάνει 15 φάσεις μία και η άλλη η ομάδα μία και κερδίσει με την μια φάση. Αυτό δεν θεωρείται λεπτομέρεια. Εγώ σε λέω να κάνουν ισάριθμες φάσεις και οι δύο ομάδες. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Ας πούμε, κάνει ο Άρης 4 τελικές και ο ΠΑΟΚ κάνει 5 και το πάρει τα 0-2 ο ΠΑΟΚ. Αυτό θα κρυφθεί σε λεπτομέρεια. Μα δεν θεωρείται λεπτομέρεια το 0-2. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συζητάς. Ο Κλάδης Βικελίδης και 0-2 σε Άρης ΠΑΟΚ δεν είναι λεπτομέρεια. Τέλος πάντων, και το άλλο που ήθελα να ρωτήσω είναι, έχει να κάνει με το αγγλικό ποδόσφαιρο. Τι πιστεύει ο Κωστής για τη Manchester United και αν μπορεί να βοηθήσει ο Μουρίνιο. Όχι, νομίζω ότι περίμενα από την Arsenal κάτι καλύτερο μεσοαμυντικά. Απογοητεύτηκα χθες με την Everton. Όχι, δεν νομίζω με το Rooney ή έξω αριστερά, όπως μου λέει ο Γιάννης, γιατί το μάτς δεν το είδα,
τον Τεμπέλχανα, τον Σέντερφορ, πώς το λένε, τον Ιμπραήμοβιτς. Τον Ιμπραήμοβιτς. Έκανε εντάξει. Ωραίο τελείωμα σήμερα ο Ιμπραήμοβιτς. Ναι, εντάξει. Διοχρονικά λέω. Γενικά οι φορ, οι βαρείς, οι αργοί, οι γέροι, δεν μ' αρέσουν. Σήμερα εγώ που είδα και εγώ το match με την Crystal Palace που έπαιζε η United, σήμερα έπαιζε με μια ομάδα η οποία έχει τα δύο πιο αργά center backs της κατηγορίας. Τον Dan και άλλον, τον Delaney, δεν θυμάμαι ποιον. Οι οποίοι και έβαλε αριστερά τον Rooney, center for τον Ibrahimovic, δεκάρι τον Pogba, ο οποίος δεν είναι δεκάρι, εντάξει. Και δεξιά τον Mata. Ο Mata καλά είναι. Πολύ ωραία κάθεται ο Pogba. Ναι, άμα με κάνει ένας παίκτης ανά μισή ώρα μια καλή πάσα, αυτός δεν είναι καλός παίκτης. Έδωσε τα πιο τζάμπα 150 εκατομμύρια που υπήρχαν. Και είχε τόσο γρήγορο. Είχε έξω Μαρσιάλ, Ράσφορντ, Ντεπάι. Ο Ντεπάι σε αυτό το μάτι μπορεί να κάνει παπάδες. Μπορούσε να το πάρει με αυτούς τους παίχτες United αέρα 4-0. Όχι να 1-2 και το πρώτο γκολ να είναι χέρι και offside μαζί. Δηλαδή εντάξει. Πιστεύω λάθος του Μουρίνου που ξεκίνησε αυτή την ενδεκάδα. Επόμενος κύριος. Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Όλο υποθετικά μιλάει ο φίλος Οριάνος, έτσι. Ρε φίλε, ναι, πώς μπορείς να λες, χωρίς να το έχεις δει, αν δεν ερχόταν ο Ιβάν Σαββίδης, θα έπαιζα με τα μαύρα χώματα. Δηλαδή, να το πάρουμε αλλιώς. Δεν είναι υποθετικό, μόνο που το λες δεν είναι υποθετικό. Δηλαδή, εσείς οι παοξίδες, άμα ερχόταν ας πούμε ένα Σαββίδης στον Άρη, δεν θα λέγατε άμα δεν ερχόταν ο Σαββίδης στον Άρη που θα βρισκόταν. Ρε φίλε, δεν μπορείς να το πεις όμως αυτό χωρίς να έχει γίνει. Δηλαδή, τι πιστεύεις εσύ ότι με τη δυναμική του ΠΑΟΚ και να μην ερχόταν ο Ιβάν Σαββίδης θα κατέληγε στα χάλια που κατέληξες εσύ. Έτσι πήγαινε το θέμα, με τον Βρίζα. Όχι φίλε. Με Ζαγοράκι μήπως ξεχνάς τι είχε γίνει. Ποιόνα, με τον Ζαγοράκι, με τον ΑΕΞΥ που λέει ο Ραπτόπουλος και έχει δίκιο. Θυμάσαι πόσα διαρκεία είχα εγώ με τον Ζαγοράκι. Με τον Ζαγοράκι. Ναι. Δεν θυμάμαι, όχι. 25. Κατάλαβες. Οπότε υποθετικά δεν μπορείς να μιλάς. Και κάτι άλλο. Συγκρίνεις το ρόστερ σου, το δικό σου με το δικό μου. Έτσι. Όχι, δεν λέω ολόκληρο το ρόστερ. Ορισμένες μονάδες. Ρε φίλε, μισό λεπτό. Πόσοι παίχτες σου είναι στο transfer market μέσα, γνωρίζεις, επειδή είσαι και μικρός σε ηλικία, θα γνωρίζεις από τεχνολογία, έτσι. Ναι, ξέρω, βλέπω μπαίνω. Μπορούμε να τους συγκρίνουμε έναν-έναν, άμα θέλεις. Έναν-έναν. Δεν έχει σχέση όμως η αξία. Πόσο είναι το budget σου, δηλαδή, όλο το budget πόσο είναι, πόσα εκατομμύρια είναι. Τώρα. Τώρα είδες, δεν έχει να μου απαντήσεις. Δεν ξέρω, δεν έχω μπει να δω πόσο είναι το ρόστερ του. Άλλη μια ερώτηση θέλω να σου κάνω και σκέψου πρωτού μου απαντήσεις και μετά θέλω να ρωτήσω κάτι το Ραπτόπουλο. Και πες ότι ανεβαίνεις φέτος. Ναι. Ωραία. Σε πόσα χρόνια θα ξαναπέσεις. Και γιατί να πέσω. Σε πόσα χρόνια, πες μου, σε πόσα χρόνια προβλέπεις, σου είπα σκέψου του. Σε πόσα χρόνια. Σκέφτεται. Τι να πω, δεν ξέρω σε πόσα χρόνια, κανείς δεν ξέρει. Κανείς, μπορεί ωραία. Του χρόνου που ανέβει ο Άρης να έρθει ένας και μεγαλομέτωχος στον Άρη. Δεν ξέρεις τι θα γίνει στο μέλλον. Εσένα τώρα. Ναι, ναι, ναι. Με κάλυψε πλήρως το παλικάρι. Λοιπόν, πιστεύεις εσύ ότι ο Γκαρσία είναι τζάμπα μάγκας. Ναι. Είσαι μεγάλο λάθος αυτό. Έχεις πολύ μεγάλο λάθος. Και το απέδειξε μέσα στο γήπεδο. Ποιο γήπεδο. Λοιπόν, να θυμηθώ. Φενέρ Μπαξέ, πρόκριση του ΠΑΟΚ. Παρακάτω. Τότεναμ. Με το σχολικό του Τερλίκα. Ναι. Τότεναμ. Ναι. Με Παναθηναϊκό πόσα παιχνίδια, με Ολυμπιακό πόσα παιχνίδια. Ντέρμπι μεγάλο δεν έκανε ο Γκαρσία. Σταμάτα. Δεν έκανε. Κύπελο μεγάλο δεν έκανε ο Γκαρσία. Εγώ θυμάμαι ένα παιχνίδι εκεί με το Βιτόλο που βγαίνανε από το Καραϊσκάκι, το θυμάσαι. Με το Βιτόλο που βγαίνανε αγκαλιές με τις μπουνιές ψηλά. Αυτές οι μπουνιές ψηλά εμένα δεν με ενθουσιάζουν. Εγώ τις μπουνιές τις θέλω να είναι χαμηλά. Είναι δηλαδή και σε ενθουσιάζουν οι βλαχομαγιές του Τζαβέλα, έτσι. Καθόλου. Εσάς ενθουσιάζαν και τον είχατε MVP. Στο μεσημέρι, συγγνώμη, αλλά εσάς ενθουσιάζανε. Τον είχατε MVP, ρε παιδιά. Ρε άσε τι τον είχαν. Ποιοι τον είχαν, οι δημοσιογράφοι. Οι δημοσιογράφοι είναι και οπαδοί. Αν δεν ήταν οπαδί, δεν θα με βρίτσαν όταν έβγαλα τον καρά παπά. Λέμε χώρια καταλαβαίνουμε. Είναι οπαδί. Μπορεί να βγάλουν στιλέτο και να σε καρφώσουν, αν πεις για τον ΠΑΟΚ. Οπαδί είναι. Μη συγκρίνουμε όμως τώρα τον Γκαρσία με τον Τζαβέλα. Δεν παρακαλώ. Το συγκρίνω. Σε παρακαλώ. Μόνο τις ομάδες που έπαιξε, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, έπρεπε να το σέβεσαι λίγο παραπάνω. Δεν είπα ότι δεν τον σέβομαι τον Γκαρσία. Τον σέβομαι και με το παραπάνω. Απλά θεωρώ ότι είναι λαϊκιστής. Εντάξει. Σας βρήκε αγαθούς. Είναι ένας από εμάς.
Τι είναι ένας? Από εμάς, γι' αυτό. Από είναι πού λαϊκή, είναι ένας από εσάς? Και εμείς λαϊκίζουμε, Ραπτόπουλε, κάθε μέρα. Συγγνώμη, συγγνώμη. Α, γιατί είναι ένας από εσάς ο Γκαρσία και δεν είναι ο Σαλμπιγκίδης ένας από εσάς? Και ο Σαλμπιγκίδης ένας από εμάς είναι, απλά δεν το παραδέχονται όλοι. Ο Ζαγοράκης γιατί... είναι ένας από εσάς? Ποιος? Ο Ζαγοράκης είναι ένας όχι, από εσάς? Όχι, όχι. Τον βγάζεις από εκεί? Όχι. Θέλω να κάνουμε μια μέρα μια τέτοια κουβέντα, γιατί μου δώσες ωραία πάσα. Είναι ένας από εμάς. Που σημαίνει ότι, ας πούμε για παράδειγμα, ο Χατζηνικολάου είναι ένας από εσάς, ο δημοσιογράφος. Δεν έχουμε με δημοσιογράφους, δεν ασχολούμαστε. Όχι. Και στο τελευταίο παιχνίδι, να μην τα αναφέρω, ακούστηκαν και κάποια άλλα συνθήματα εκτός από τους ποδοσφαιριστές. Αναφέρθηκε ο λαός του ΠΑΟΚ και κάπου αλλού. Πού? Στους δημοσιογράφους, αλλά αυτό δεν ακούστηκε, έτσι. Ναι, να μάθω γιατί εμένα δεν με νοιάζει. Θέλω να ακουστεί ακόμα και αν ακούστηκε κάτι κακό για μένα. Όχι. Είναι ένα σύνθημα που λένε για τους δημοσιογράφους. Τι είπανε, πες το, δεν με νοιάζει. Όχι, δεν το. Αλίτες ρουφιάνοι δημοσιογράφοι, αυτό. Ναι, ναι. Σιγά τη βρισιά. Σιγά. Εδώ βρίζουν μάνες παιχτών, οικογένειες παιχτών και ο δημοσιογράφος ανοίγει το μικρόφωνο να ακουστούν. Άμα πούνε αλήτες ρουφιάνοι δημοσιογράφοι, τι είναι κακό. Την αλήθεια, ναι. Την αλήθεια και δεν ξεχνάει ποτέ. Οκ, okay, boy. Να ακούσω, για χαρά. Ένα, δηλαδή αν βρίζουν εμάς θα κλείνουμε το μικρόφωνο, ενώ αν βρίζουν τη μάνα του παίκτη θα τα ανοίγουμε το μικρόφωνο. Δεν είναι δίκιο. Καλημέρα. Ραπτόπουλε. Μάλιστα, κύριε. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Έλα ρε Ραπτόπουλε, σήμερα εκπομπή τι πήγες να κάνεις, αφού βαριέσαι να κάνεις εκπομπή? Εγώ, φίλε, είμαι φρόνιμος σήμερα, γιατί πάει να πει ότι... Φρόνιμος είσαι. Ναι. Είναι αυτό που είπε ο άλλος χθες ο στρατηγός που σε πήρε και σου είπε ότι είσαι σωσμένος, εσύ άμα θέλεις. Εσύ ουσιαστικά σήμερα έχεις πάρει ρεπό. Βαριώσει να κάνεις εκπομπή, έφερες και πέφτει τρεις Αριανούς, έκανες μια εκπομπή Σούπα 2005, πείτε δύο ιστορίες για τον Άρη, να συγκρίνουμε τώρα ρόστερ. Όχι, δεν είχα τέτοια διάθεση. Κακός ρε Ραπτόπουλε, γιατί έχεις ανέβει επίπεδο. Δηλαδή λες ότι είσαι δουλευταράς, ψάχνεσαι, κάνεις, αλλά... Ποιο είναι το παράπονο? Το παράπονο της εκπομπής σήμερα ήταν πολύ σούπα. Δεν σ' άρεσε. Ναι. Αφού βαριώσει να μιλήσεις, έχεις μιλήσει δύο ώρες εκπομπή, έχεις μιλήσει 7 λεπτά. Θες να ακούσει εμένα πάντα. Αυτό με ευχαριστεί. Αλλά εγώ κάθισα λίγο στην άκρη να ακούσω σήμερα. Λαμβάνω μηνύματα. Έλα, σε ακούω 15 χρόνια. Καταλαβαίνω τα βαριέσαι και καταλαβαίνω τα δεν βαριέσαι. Χθες έκανες εκπομπάρα, δεν βαριώσανε με το μαλάτο μέχρι τις 2,5 ώρες. Λέγατε ότι να είναι. Τώρα σήμερα είσαι, ακούς τώρα και πέρα να ακούμε τώρα τους Αριανούς. Πάω κι είμαι εγώ και να ακούμε τώρα να συγκρίνουμε τώρα εγώ, να συγκρίνουμε τώρα. Το ότι βγάλαν γλώσσα οι Αριανοί δεν χρειάζεται. Τώρα δεν βγάλαν ποια γλώσσα, ρε Κωστή, τώρα δεν κάθομαι να ασχοληθώ με Αριανούς. Δεν κάθομαι να ασχοληθώ με τον Άρη τώρα και να συγκρίνω ρόστερ. Αυτό τώρα είναι μια ιστορία. Τέλος πάντων, ένα αυτό και δεύτερον. Ναι. Είσαι στην κορυφή της ακροαματικότητας. Μάλιστα. Ναι. Είσαι. Κάνεις τώρα το μεσημέρι, αφού είσαι δουλευταράς και τα ψάχνεις όλα. Τι θες? Έρχεται τώρα το μεσημέρι, ειδικά το τελευταίο δίμηνο, έχει ξεσκιστεί. Ξεκινάει εκπομπή 2 και 5, διαφημίσεις, τζουμαγιάς, ιστορίες μέχρι 2 και 22. Σήμερα δηλαδή το άνοιξα, 2 και 22. Και ξεκινάει εκπομπή 2 και 22 ουσιαστικά και 2 και 29 πάλι διαφημίσεις. Και μετά άλλα 20 λεπτά διαφημίσεις. Δεν είναι αυτό, δεν κάνεις εκπομπή έτσι, ρε Κώση. Ξέρω, θα μου πεις δεν είναι δικό σου θέμα, αλλά δηλαδή εγώ αν είμαι στη θέση σου, θα έλεγα καθίστερη παιδιά. Απ' τη μία ζητάτε από μένα να είμαι πρώτος θεαματικότητα, να φέρνω νούμερα να κάνω, και απ' την άλλη μου διώχνεις κόσμο με αυτό το πράγμα. Η αλήθεια είναι ότι νιώθω πολλές φορές να μου τραβάνε χειρόφρενο. Είτε έχεις ξεφύγει από το 2005. Δηλαδή, σ' ακούνε, εγώ στην Αθήνα είμαι, σ' ακούει πολλοί κόσμο, σ' ακούνε Αθηναίοι. Καταρχήν, όσοι ακούσουν σημερινή εκπομπή Αθηναίοι, γάβρι, βάζελ, να πούμε τώρα τι να ακούμε, τι κάθε μας θα ακούμε τώρα, πήρε 1925 πρωτάθλημα ο Άρης. Θα το έχουν κλείσει ήδη, στο μυαλό σου δηλαδή, θέλω να πω τώρα. Και το μεσημέρι, έχει δηλαδή άμα τώρα, δεν ξέρω τα αγωνιστικά ραδιόφωνα, δεν κάθομαι να ακούσω τώρα πόσο έχουν, αλλά εδώ πέρα της Αθήνας έχουν 5 λεπτά διαφημίσεις, 2 λεπτά διαφημίσεις. Τώρα το τελευταίο δίμηνο έχει παραγίνει και μπαμπαμπαμπαμ και μπαμπαμπαμπαμ και πανταζίδες και τζουμαγιάδες και δηλαδή δεν κάνεις εκπομπή με διαφημίσεις, είναι διαφημίσεις. Σου δίνω απόλυτο δίκιο, αλλά θέλω να σου πω κάτι. Κατανοητό αυτό που λες. Εμείς είμαστε ένα ραδιόφωνο που δεν παίρνει λεφτά από κόμμα ή ομάδα. Δηλαδή, δεν θέλω τώρα να στο παίξω, ξέρω εγώ, πριν Μαντόνα κτλ. Αυτό είναι αλήθεια όμως. Δηλαδή, δεν παίρνουμε λεφτά ούτε από τον ΠΑΟΚ, ούτε από τον Ολυμπιακό, ούτε από τον Άρη, από καμιά ομάδα, ούτε από κάποιο κόμμα. Δηλαδή, οπότε να πει ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης, πάτε αυτή στην εφημερίδα, ξέρω εγώ, πουλάτε 5.000 φύλλα, πάρτε 30.000 το μήνα. Δεν το κάνουμε αυτό. Ναι, ρε φίλε, να βρείτε μια. Έχεις δίκιο. Δηλαδή...
Έχεις δίκιο, άντε. Ανεβάστε λίγο τιμές και ρίξτε λίγο αυτούς που έρχονται για διαφημίσεις, να την ποσότητα. Έγινε. Δηλαδή, κακό κατανοητό δηλαδή, το παράπονό σου, δεκτό. Ανοίγει ο άλλος 3 ώρα το ραδιόφωνο, 2 ώρα το ραδιόφωνο και πάπα, πάπα, ξεκινάει 2.25. Και πάπα, πάπα, πάπα. Κλείσε, καλά. Ξέφυγες, αλλά ναι, θέλει να ακούει, ο άλλος θα γουστάρει. Με τραβάει χειρόφρονο ο άλλος, ναι. Τώρα σήμερα δεν βαριόμουν, παιδιά, όχι. Επειδή βγάλανε αυτή η γλώσσα, γενικά, Instagram, Facebook κτλ. Ήθελα να τους ακούσω. Καλά δεν έκανα. Καλά έκανες, ναι. Χρόνια έχω να φέρω Αριανό εδώ. Έχουμε κακή σχέση. Τελευταίος για σήμερα, καλημέρα. Έλα, Κώστα. Έλα, φίλε. Εγώ θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακός είναι ένα ετοιμότητο σωματείο, δεν είναι βρώμικο, διότι έτσι έλεγε το πανό της σειράς 4 το 80, τότε που είχε πάει ο Μανάβης τον Νικόλα. Ναι. Ευχόμαστε, έλεγε καθλήματος, το ετοιμότητο σωματείο του Ολυμπιακού. Κατανοητό. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι ο συμπολίτης είχε μεγάλη ομάδα όλο και όλο 5 χρόνια, από το 72 στο 77, και ό,τι τους πήρε τότε ήταν δίκαιοι. Από εκεί πέρα το 85 είναι το πρωτάθλημα του Κίμωνα Κουλούρη, το οποίο το είχε δώσει το Πασόκ για τα 2.300 χρόνια της Θεσσαλονίκης, διότι η ίδια ομάδα τότε το 86 θα έπεφτε να πούμε. Είχε τερματίσει 14η. Επίσης το 2001 είναι το κύπελο που είχε δώσει ο Σοκράτης Κόχο Κόκαλης με το offside goal, τότε που γελούσε στην απονομή, το 4-2 στη Φιλαδέλφια. Το 2003 είναι το τελευταίο κύπελο που είχε δώσει το Πασόκ, τότε που ο Βενιζέλος, να πούμε, και ο Άκης είχαν μοιράσει όλα τα εισιτήρια στα επίσημα, να πούμε, στους συμπολίτες. Οπότε πιστεύω ότι φέτος, να πούμε, καιρός είναι ο Μαρινάκης, ας πούμε, να δώσει ένα κύπελο στον Άρη, γιατί θεωρεί, ας πούμε, ότι ο Ρώσος τότε εκεί με τα κανάλια δεν έπαιξε έντιμο παιχνίδι, ας πούμε. Έκανε το λαγό και το λοιπά και μετά γύρισε τη δουλειά. Κατάλαβες. Πιστεύω, να πούμε, ότι είναι ευκαιρία φέτος να πάρει ο Άρης ένα κύπελο και να ανανεώσει τους πελάτες του, ας πούμε. Και, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω κάτι για σένα, ότι από το 4 στο 12, που λες πολύ σωστά ότι κάποιοι παδί, ρε παιδί μου, κάνουν βρωμιές γιατί κάνουν τους παράγοντες και χρεώσαν τον Άρη. Εσύ, ας πούμε, σαν Κώστας έκανες πολύ light κριτική. Δηλαδή, όταν έβγαινε, ας πούμε, κάποιος Αριανός έστω και φυλά να πήρε, παιδί μου, κάτι αντίθετο, τον ειρωνευόμουν και του έλεγες, έλα ρε ποντικάρα, πήρες άδεια το φύλαρχο για να μιλήσεις. Ο μόνος ο οποίος, εγώ παραδέχομαι, ότι έκανε πολύ χοντρή, ας πούμε, αντιπολίτευση, ναι. Αντιπολίτευση είναι ο Γιάννης ο Χιλιτίδης, παλίκαρος μεγάλος, τον οποίο τον έχω ακούσει, πρόσεξε, από το 4 στο 12, όταν ήταν ισχύρη, γιατί μετά το 12 ο καθένας μπορούσε να πει ό,τι θέλει. Λοιπόν, θυμάμαι σε μια εκπομπή που είχε τρελαθεί, που είχε πει όλοι οι Γιάννηδες και είχε αναφέρει τα επίθετά τους, ρε παιδί μου, στο ποδόσφαιρο. Το θυμάμαι κι εγώ. Μαζέστε τα iPhone σας, το θυμάσαι. Ναι. Από τα πολυτελή γραφεία σας, μπείτε μέσα στα τσερόξια και πάρε το πούλο σας. Το τσερόξια. Είχα πάθει. Ναι. Το θυμάσαι αυτό. Το ο παλίκαρος ο Γιάννης. Και μάλιστα επειδή εγώ προσωπικά δεν ήξερα, το παλικάρι αυτό είναι τρομερό, να πούμε. Και μου είπε κάποιος, λέει, αυτός μην την ψάχνεις, λέει. Παλιός Παλαιστής, λέει, τι να μας τότε στον Παρά, στο 80, στο λιμάνι εκεί στο Βόλο, να πούμε. Δεν θέλει να ακούει καλά λόγια, Χιλιτίδης. Τον έκοψε, ναι. Τον έκοψε για καλό σκοπό. Εντάξει, ναι. Δεν θέλει. Εντάξει. Δεν θέλει φιλοφρονίσεις, ο Χιλιτίδης είναι πιο μπρουτάλ. Λέγε ρε Κλεωμένη, βγάλατε γλώσσα. Δεν έπρεπε να σας βγάλω, να βγάλετε γλώσσα λίγο. Τι ακουγόμαστε τώρα. Δεν ακουγόμαστε. Βγάλαμε γλώσσα. Και ο Γιαννάκης το είπε εδώ. Βγάλανε γλώσσα οι Αριανοί. Ήταν εκπομπή αφιερωμένη στους Αριανούς, Κώστα. Εγώ έκανα ένα βήμα πίσω να μιλήσουν τα παιδιά. Εντάξει. Εγώ είπα τι είχα να πω. Δεν ήθελα μετά να μπλέκουμε σε άσκοπες συγκρούσεις. Εντάξει, αυτό. Έλειψε από τη Θεσσαλονίκη αυτή η κοντρίτσα. Ναι, έλειψε πραγματικά. Τώρα ήταν μια υποθετική συνέβρεση του Άρη με τον ΠΑΟΚ. Υποθετική. Φαντάζεσαι να δυναμώσει ο Άρης λίγο με κάποιο παράγοντα καλό. Ναι, θα είναι. Θα είναι ισχυρή. Ναι. Αντιπολίτευση. Και δεν χρειάζεται και πάρα πολλούς παίχτες ο Άρης. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται πάρα πολλούς παίχτες. Ο Άρης χρειάζεται να πληρωθούν αυτοί οι παίχτες. Ναι, να πληρωθούν αυτοί, ναι. Εντάξει, συμφωνώ. Τώρα τα Χριστούγεννα. Γιατί. Αλλά όχι να παίρνεις. Ακούγεται ότι. Ναι, έχουν όχι, οικονομικά θέματα. Όχι να παίρνεις κάθε μεταγραφική περίοδο 10 παίχτες. Mm. 2, 3, φέτος δηλαδή τον Ιανουάριο 2. Το καλοκαίρι άλλοι 3, 4, ξέρω εγώ. Όχι 20. Η ΔΕΗ ποιος θα την πληρώσει. 20 και 20. Ο Καρυπίδης. Δεν τα έκανε τα χρέη ο Καρυπίδης τη ΔΕΗ. Ποια ΔΕΗ. Χαριλάω, χρωστάει ένα κάτι. Θα βγάλει κάτι. Θα γίνει κάποιος διακανονισμός. Κάτι θα γίνει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ξέρω εγώ τι θα γίνει. Κάτι θα γίνει. Οικονομικά δεν ξέρω να σου πω. Α. Λοιπόν, αγωνιστικά μόνο θα σου πω. Μάλιστα, τέλειος. Αυτά. Φεύγουμε. Αυτά. Φεύγουμε. Αυτά. Φεύγουμε. Αυτά. Φεύγουμε. Αυτά. Φεύγουμε. Αυτά. Φεύγουμε. Αυτά.
Φεύγουμε. Αυτά. Φεύγουμε. Αυτά. Φεύγουμε. Αυτά. Φεύγουμε. Αυτά. Φεύγουμε. Αυτά. Φεύγουμε. Αυτά. Φεύγουμε. Αυτά. Φεύγουμε. Αυτά. Φεύγουμε. Αυτά. Φεύγουμε. Αυτά. Φεύγουμε. Αυτά. Φεύγουμε. Αυτά. Φεύγουμε. Αυτά. Φεύγουμε.